Καλησπέρα! Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα! Στέλνω Αναστασιάδη στην απέναντι πλευρά. Αγάπη ταλεντάκι Γαβριλίδου στη μέση, γιατί η γυναίκα είναι στη μέση πάντα. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα. Καλεσμένοι, ο Γιώργος Παράσκος. Δεν θα είναι στην εκπομπή. Δεν θα είναι, νομίζω θα είναι. Θα πηγαίναμε τώρα στον coach. Σαν φυσική παρουσία. Και είχαμε στηρίξει Μανιά. Ναι, και δεν το ξεκίνησε. Ναι. Δεν το ξεκίνησε. Δηλαδή... Παίζουμε κουλούρι Μανιά. Που κουλούρι, ποιο σου είπε, Σταύρο, τον έχει anytime 4-15 το παίξαμε. Ναι. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο 4-15 το κουλούρι. Έχει ένα καλό ταλεντάκι ο Αστέρας Τρίπολης. Ξέρει αγάπη ταλεντάκια. Στην ΚΑΠΑ 15, ένα φορ. Γιατί δεν, δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλε. Ο κύριος Παράσκος. Τέλος πάντων, συνέβησαν πολλά. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ βέβαια έχει την κατάσταση στα χέρια του, στα πόδια του για την ακρίβεια. Άρα, ό,τι και να κάνουν ο Ολυμπιακός και οι αντίπαλοι που αντιμετωπίζει κάθε εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο της κατάστασης στα πόδια του. Θα αναλύσουμε λοιπόν το momentum που βρίσκεται η ομάδα του Λουτσέσκου. Το πώς αποδίδει, το τι έχει προσθέσει η αλλαγή στο σεντρεφόρ, που βλέπω έναν παροξισμό, αλλά καλό θα είναι το δείγμα να είναι μεγαλύτερο για να βγάλουμε γλώσσα, παιδιά. Ο Πρίγιοφς προσέφερε στον ΠΑΟΚ και εμένα μου αρέσει περισσότερο ο ΑΚΠΟΜ γιατί κάνει περισσότερα πράγματα μες στο γήπεδο, αλλά δεν θα ακυρώσουμε έναν παίκτη που προσέφερε τόσο στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, καλό να μην είμαστε στον άκρο. Γίνουμε άλλοι. Ναι. Δηλαδή, μην αποκτήσουμε νοοτροπία οπαδών άλλων ομάδων. Ναι, να απαξιώνεις. Μην γίνουμε αυτά που κράζουμε. Και μια που το έφερε κουβέντα, ωραία. Το παραχαράσετε έφυγε από τη ζωή μου. Από χθες. Γιατί? Τραγουδάω το. Α, ναι. Λεβάδια και. Ναι, λεβάδια και. Σύλλογε δικέ μας και μοναδικέ. Που το τραγουδούσε χθες. Μέσα στην καρδιά μας. Μας κοιτούσα, την τούπαμε. Κοιτούσα δεξιά, αριστερά. Κάθε νίκη σου δικιά μας. Ναι, γιατί το αστέρα μου, δεν το ακούσαμε χθες. Δεν τα ακούσαμε. Πού να τα ακούσουμε. Δεν τα ακούσαμε. Πρέπει να μην έπαιξε. Σε μια φάση το άκουσα, το Vlach version. Όχι το αγγλικό, αυτό που χρησιμοποιούν στην Ευρώπη. Όταν. Ε? Όταν παίζουν, ναι. Είσαι μέσα στην καρδιά μας. Κάθε νίκη σου δικιά μας. Μαζί με τη ΣΑΕΚ που λέει ότι σπάστε τα δοκάρια που δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μπει αυτό σε ύμνο. Του Λεβαδιακού νομίζω γιατί είναι χειρότερο. Κάνει ρήμα. Δεν τριγυρίζει, δεν υπάρχει λόγο. Θα σου δώσω την εικόνα. Γράφει κάποιο στον ύμνο. Ναι. Στον ύμνο πρέπει να βρει γενικότητες που διεγείρουν το κοινό. Το σπάστε τα δοκάρια. Ωραία. Παραδείγματος χάρη, ωραία, σε τραγούδια. Ναι. Εντάξει. Γράφει ο Καρβέλας, ναι, το Μύκονο και Σαντορίνη. Ωραία. Και λέει μετά, τι μαλακία να βάλω, τι μαλακία να βάλω. Πετάγεται ένας εκεί και του λέει, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Ναι ρε φίλε. Ωραία, ναι. Κάπως έτσι λοιπόν. Σαντορίνη, τι ταιριάζει, μανταρίνη, τι να το κάνω. Ναι. Σαγνώνησαν και μια παρέα, πιγκουίνη. Πιγκουίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Έτσι και το ήμουν. Θα είχε δει κανένα ντοκιμαντέρ που κάνουν τις μύτες έτσι πιγκουίνη. Και είναι πολύ πιστά ζώα, πάνε μόνο με 60 τη βδομάδα. Ωραία. Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη, κόλλησε. Άρα για να το κάνουμε εικόνα σε κάποιο καφενέ τη Νέα Φιλαδέλφεια παλαιότερα. Τότε. Καπελάκι. Τον ύμνο. Σουτάρετε. Στη σάκ παλικάρια. Ναι. Κλισέ. Μπαίνει. Καλό. Μπαίνει. Το παλικάρι. Σουτάρετε. Θα σουτάρουν. Και βάλτε γκολ. Και βάλτε γκολ. Δεν πάει. Δεν είχε ακόμα βγει το πάει δεν πάει. Ο Πάοξ σας. Δεν είχε βγει το πάει δεν πάει. Ούτε Coca-Cola. Ναι. Εντάξει. Τι να βάλω, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Το σκέφτονται. Ναι. Δεν ναι, είναι δηλαδή ενθουσιασμός. Όχι. Κάτσε μήπως βρούμε κανένα άλλο. Μετά από δύο μέρες αναζήτησης δεν βρήκαν άλλο. Λέει αυτός τώρα που γράφει τον ύμνο. Ρε εσύ, δεν το κάνουμε έτσι. Ναι. Τότε στο μεταξύ δεν παίζει φάση με τα αγούρια, το κάρμα. Καλά, ναι, αυτό ναι, που ναι, έφερα ναι, εγώ στο πρώιμο, προσκήνιο. Ναι, ναι, ναι. Στο προσκήνιο το κάρμα επικοινωνία. Εννοείται, ναι, δικό σου, ναι. Ναι, και ετοιμάζεται το κάρμα, να ξέρετε. Ναι. Έτοιμο είναι σε λίγο. Έχει πάρει μπρος τώρα. Ναι. Ναι. Πώς το λένε. Και σουτάρει. Άντε δε, μα εμείς λέει. Βάλε σουτάρει και σπάσει τα δοκάρια. Μην εκφράζετε όμως παράπονο επειδή έχετε 15 δοκάρια φέτος. Ναι, το χαίρετε. Το κάρμα, δηλαδή εσείς ο ύμνος λέει για δοκάρια. Δεν λέει σουτάρετε και σκίστε τα δίχτυα. Ναι. Εντάξει. Γεγονός. Εμείς θα έχουμε κανένα δοκάρι, έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε μείνει πίσω τα δοκάρια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάει μπάλα μέσα στα δοκάρια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται. Εμένα δύο είναι οι αγαπημένοι μου. Οι φράσεις έτσι. Ένα είναι το σπάσει τα δοκάρια. Ναι.
Και το άλλο είναι μια στροφή στον ύμνο του Άρη. Όλοι οι Ζένα φοβούνται. Γιατί? Αναρωτιέται ο συγγραφέας. Γι' αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όλοι οι Ζένα φοβούνται. Γιατί? Γιατί? Για να σε μπερδέψει λίγο. Και γιατί η μουσικούλα που έχει. Μετά αλλάζουν. Είναι η αυτοανέρεση. Όχι, όχι. Όλοι οι Ζένα φοβούνται γιατί. Άστο. Και μετά πάει αλλού. Άρη που είσαι, γιατί δεν πάει. Το γιατί το μάθαμε. Ενώ του Λεβαδιακού, φίλε. Έχει μια. Είναι ξεκάθαρο. Πρώτα απ' όλα. Πάει σε μια εποχή συγκεκριμένη, 60's. Ναι. Olympians. Ναι, ναι. Λεβάδια και σύλλογε. Άκου. Τρέχει ο κομπότης με τα σουβλάκια στο πεζόδρομο. Λεβάδια και κάνει ρήμα. Λεβάδια και... Μοναδικό, λίγο. Και λεβάδια και... Δεν έχουν καμπάνα, παντελόνι, με τα κούλι... Μαλλί μέχρι ομό. Μαλλί, καρέ, αλλά... Περμανάν. Όχι, καρέ, αλλά με... Queen. Queen στο Bohemian Rhapsody. Ναι. Λεβάδια και... Λεβάδια και... Εδώ επανάληψη. Που κάμισε ο Λουδάτο, αντιστό μέχρι το... Εδώ σκέφτεται, επανάληψη. Και εδώ τώρα μπαίνει το συνέστημα. Δηλαδή, έχει μελετήσει το θέμα. Τρέχει, ρε αγόρι μου με το σουβλάκι στο χέρι και συναντά την άλλη που τρέχει και αυτή. Εύκολο, Για να κάνει με το λεβαδιακέ. Όχι, σου τα δείξει πάνω στα δοκάρια. Τρίτη φορά. Να το εμπεδώσει, αγόρι μου. Σύντομα και δικέ μα και μοναδικέ. Ωραία. Ναι. Και κοίτα πόσο ωραία μπαίνει. Δηλαδή, πόσο μερακλείδικα. Εντάξει, για να καταλάβει τώρα. Κάθε φύλαγλος δικό σου θα είναι πάντα στο πλευρό σου. Λεβάδια και... Τρέχουν στην πλατεία, μαζεύεται κόσμο. Τρέχουνε. Από κάτω στενό βγαίνουνε. Βγαίνουν. Ναι. Ωραία. Δεν το γυρνάς στην σκηνοθέτη βίντεο κλιπ. Περίμενε. Δεν το κουράζομαι. Να ψάξω στίχο με το ζόρι. Εντάξει. Λεβάδια και... Ποια version έχεις βάλει, ρε Χρήστο? Πρέπει να είναι το intro. Περίμενε λίγο. Υπάρχει σε κάποια φάση τώρα μπαίνει. Σε δίδας μας καμάρι. Τους αγώνες σου λιοντάρι, τους πατρές σου καμάρι. Με τρομάζει το πιθαλά, ξέρεις το είναι. Τι λες, το τραγουδάω όλη τη μέρα. Όλη τη μέρα το τραγουδάω αυτό. Στο λιοντάρι θα μπορούσε να κολληθεί. Εκείνο ο στίχος που λέει είσαι μέσα στην καρδιά μας, κάθε νίκη σου δικιά μας τον έφαγες. Το είπε πριν, ρε. Το είπε αυτό. Ναι. Πού το έχασε αυτό, ήσουν ενθουσιασμένος με το ΟΕ ΟΕ και το έχασε. Τώρα μπαίνει. Είναι η version Στεβουέ του Χέβεν, η μεγάλη. Το Zeppelin version. Ωραία, φτάνει τώρα. Όχι ρε, τι φτάνει ρε, τον ύμνο. Εννοείται θα ακούσουμε όλο. Και 15 λεπτά δεν τα ακούμε. Προλαβαίνω στο μικρό να ακούσουν τον ύμνο στην Λιβαδιά. Ναι, προλαβαίνω. Οριακά. Έλα, τέλος πάντων, δεν είναι επικάλεσμα για να μην παρεξηγηθούμε. Έχει τρελαθεί πραγματικά από χθες, ώστε ο Σταύρος. Μικρός ο λόγος. Λέει πουθενά ο Κομπότης, ο πρόγονος. Ωραία. Γεια. Ή ο Σκλαπάνης, ο πρόγονος. Λέει τίποτα. Πού δεν το λες ο Σκλαπάνης. Ωραία. Λέει τίποτα για δοκάρι. Μέσα στην καρδιά μας. Συνέστημα. Κάθε νίκη σου δικιά μας. Ολύμπιας. Και βάλε και ένα το κορίτσι του Μάη για να καταλάβει ο άλλος τη σύνδεση. Να καταλάβει. Ωραία. Περίμενε. Μη χάσω τώρα την είναι τέτοια. Καταλαβες. Όσο άκουγα τον ύμνο αυτό, το στολίδι. Ναι, το στολίδι. Πρόσεξε αν ο ποιητής της ΑΕΚ, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, μπουκάρετε και παίξε σαν λιοντάρια. Το μπουκάρετε δεν ήταν τότε στη χρήση. Δεν έπεσε αυτή η λέξη τότε. Άκου. Ακριβώς το ίδιο ύφος. Ναι. Πάλι κομπότη σουβλάκι. Πάει μόνο κομπότη σουβλάκι. Να μας πει ο Χρήστος ποιο βγήκε πρώτο στην πίστα, ποιο τραγούδι, ποιος έκλεισε ποιον. Σε λένε Γιάννη Κομπότη. Μπότη.
Δεν χωράει. Το στάδιο του Λεβαδιακού δεν σε χωράει, ρε. Sold out. Ωραία, βάλαμε και τη σύνδεση. Βάλαμε και τη σύνδεση των δύο εποχών. Ναι. Ωραία, έχει ταυτότητα. Είδες, έχει ταυτότητα. Δεν σκέφτηκε ο άλλος τη λέξη λιοντάρια και σκέφτηκε τα δοκάρια. Τα δοκάρια, τι ζω. Θεέ μου. Ένας δεν βρέθηκε να πει λιοντάρια. Ένας δεν βρέθηκε να πει λιοντάρια, παιδιά. Σουτάρετε και σπάστε τα λιοντάρια, όχι. Όχι. Μπουκάρετε και κάνετε σαν λιοντάρια. Πάντως δεν είναι πολύ επιτυχημένο αυτό με τα δοκάρια. Δεν, δεν είναι, πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Ναι. Έχουμε και το κομμάτι το οποίο ο Σταύρος Κάρχας Κόλκας. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Στο πρώτο γκολ, γιατί πληρώνει τον κόσμο. Αυτό. Ακούς ωραία. Κόλκα και πληρώνεσαι. Και να μεταφέρω λίγο το κοινό. Στο κοινό τι συνέβη χθες, όσοι δεν ακούγαν τη μετάδοση. Αν μετέφερες και το κοινό, θα ήσουν σε άλλη διάσταση. Ναι. Enterprise και... Για πες. Έχω εκνευριστεί με το Μάτος πάρα πολύ. Μου βγάζει εκνευρισμό, είναι η αλήθεια. Γιατί κάνει μόνο λάθη. Μόνο λάθη. Μόνο λάθη. Για 17-18 λεπτά κάνει μόνο λάθη. Και έρχεται ένα ξέσπασμά μου. Ακούμε. Κακή επιλογή του Ζαμπάλα. Τελικά η μπάλα φτάνει στο Μάτος. Από κόντρα. Επίσης κάνει νέο λάθος, δηλαδή, εντάξει, έλεος! Έλεος! Έχω φωνή για Μάτος, έχει κάνει μόνο βλακίες μέχρι τώρα. Κάτι τέτοιες μέρες είναι που σκοράρει. Μπίζεσβαρ στο κόρνερ στο 24 στα μέσα του πρώτου μηχρόνου. Μπίζεσβαρ εκτελεί. Γκολ, γκολ του Μάτος! Δεν το λέω, ρε πούστη! Παίξ' το, βλεβλάκα, το λες! Παίξ' το, το λες! Γκολ ο Μάτος από την εκπληκτική εκτέλεση του Μπίζεσβαρ. Με την μπάλα μέσα μπήκε. Άλλη μία γιατί μιλήσατε πάνω στο κρίσιμο σημείο. Η επιλογή του Ζαμπάλα, τελικά η μπάλα φτάνει στο Μάτος από κόντρα. Ο κάνει νέο λάθος, δηλαδή, εντάξει, έλεος! Έλεος! Έχω φωνή για Μάτος, έχει κάνει μόνο βλακίες μέχρι τώρα. Κάτι τέτοιες μέρες είναι που σκολάρει. Μπίζεσβαρ στο κόρνερ στο 24 στα μέσα του πρώτου μηχρόνου. Μπίζεσβαρ εκτελεί. Γκολ, γκολ του Μάτος! Δεν το λέω, ρε πούστη. Παίξ' το, βλεβλάκα, το λες. Παίξ' το, το λες. Γκολ ο Μάτος από την εκπληκτική εκτέλεση του Μπίζεσβαρ. Με την μπάλα μέσα μπήκε. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που ο Μάτος δεν βλέπετε και ξαφνικά το παστελώνει στο 24. Εκπληκτική εκτέλεση του Μπίζεσβαρ. Ο Μάτος μπήκε με την μπάλα μέσα. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Κάνει το πρώτο βήμα. Παρέλα. Για τον Μάτος. Μαουρίτσιο Μάτος. Παίρνει το διάδρομο ο Βραζιλιάνος και φεύγει τώρα στο χώρο. Ανεβαίνει ο Ζαμπά στα δεξιά του. Θα πάρει μπάλα τώρα ο Ζαμπά. Σέντρα του Ζαμπά. Μέσα στην περιοχή Ακπομ. Ακπομ 2-0. Σούπα Ακπομ. Θα σκοράρει το πουλέν από την εξαιρετική συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ στο 35. Από την αρχή της φάσης πάλι ο Μάτος είναι αυτός που δημιουργεί, μετά τον γκολ είναι άλλος παίκτης. Ο Ζαμπά πήρε την μπάλα, ο Ακπομ πετάχτηκε σωστά. 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Ένας εκπληκτικός ΠΑΟΚ. Από το 15 και μετά τον έχουν ταράξει στο ξύλο τον Ακπομ. Κλέβουν οι του ΠΑΟΚ και υπάρχει χώρος τώρα η παλιά του Μπίζεσβαρ. Για τον Ακπομ, να δούμε αν θα ξαναδώσει ο Άγγλος. Θα βγάλει και τον Ζαμπά. Τέτα τέτου Ζαμπά. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Στο 65 ο Ακπομ δίνει το δώρο που του έδωσε ο Ζαμπά στο γκολ που πέτυχε. Και ασίστ ο Ακπομ και γκολ ο Ζαμπά. Το ΠΑΟΚ 3-0 τελειώνει σε 0-1 από εδώ. Στο 65 το γκολ. Το λάθος που έκανε μεσαία γραμμή του Όφη. Ο Μπίζες βαρύδε γρήγορα τον Ακπομ στο χώρο. Αυτός έφυγε από τα αριστερά. Έσπασε σωστά στο Ζαμπά. 3-0. Με τον Ζαμπά να κάνει δεύτερο μεγάλο παιχνίδι μετά από αυτό του κυπέλου. Πολύ ωραία η ασίστ του Ακπομ. Έχει τραβήξει πάνω του την άμυνα. Και εκεί που τελειώνει ο χρόνος του, σπάει σωστά την μπάλα στον Ζαμπά. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Θα πάει στο συν 11 για τον Ολυμπιακό.
Για να δούμε τον Ζαμπάτα από τα δεξιά. Περνάει πολύ ωραία. Στρώνει την μπάλα στον Ακμόν Πλατσάρη. Απίστευτο γκολ του Άγγλου στην δεξιά γωνία του Στρέζου. Απίστευτη εκτέλεση. Ούτε το είδε. Στο 80 ο Τσούπα Ακμόν. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ που δεν του ακυρώνεται. Απ' την ασίστ του Ζαμπά πάλι. Στο πρώτο γκολ ο καημένος κοίταξε δύο φορές τον υπόπτη. Έτσι, ναι, γρήγορα. Ναι. Πες λίγο τι είπε ο Στέργιος στην τελευταία φάση του ΑΚΠΟΜ. Και πάει να κάνει χατρίκο. Σε εκείνη την διπλή φάση. Βάζει ο Ποτουρίδης στην κόντρα, εντάξει, είναι 4 αυτό. Και άρα ποιο λόγο ρε φίλε, να βάλει στην κόντρα. Αγανακτισμένο. Άσε το παιδί! Άσε το παιδί! Άσε το παιδί! Ξέρεις πως το Στέργιο ούτε ο ΑΚΠΟΜ τόσο πολύ το χατρίκ. Δεν τον άφησε. Χωρίς να έχω παίξει στοίχημα, ε. Γιατί αν έχεις παίξει στοίχημα, χατρίκ σου βγαίνει. Δεν είχα παίξει στοίχημα. Απλά εντάξει. Κοίτα, να του δώσουν μέρος μετά που το έχουν κλέψει. Το offside που σηκώνει εκείνος ο Κολοβιάνγκας, πώς λεγόταν. Κολοσιώνης, ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Είναι μόνο στο ΑΚΠΟΜ να πάρει πάσα από το Ζαμπά πάλι. Ναι. Ωραία. Γκολ. Στην περιοχή. Ναι. Εντάξει. Και είναι εκείνο το πλασέ στο. Πετάγεται μια φάση που πλασάρει και τον κλείνει καρά ο Στέλιος. Ναι, δύσκολη φάση. Ναι. Δύσκολη φάση, δεν μπορούσε να την περάσει εκεί. Και είναι και το πλασέ από την ασίστ του Σάχοφ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα εκτός του. Με τον δύο γκολ, είναι μέσα σε άλλες τρεις φάσεις γκολ. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα αναλύσουμε το παιχνίδι του ΑΚΠΟΜ και γενικά της ομάδας μετά. Ακούσουμε χορηγούς μετά και Ζαχαράτο να διαπρέπει. Άκου να δεις τι γίνεται, Σταύρο και αγάπη. Έχει ακόμα 6 παραστάσεις. Παρασκευή, Σάββατο 8 και 9 Φεβρουαρίου. Παρασκευή, Σάββατο 15-16 του μήνα. Και 22-23. Από τις 6 παραστάσεις, η μία είναι sold out του Σαββάτου και οι άλλες 4 τα εισιτήρια είναι περιορισμένα. Λίγο μεγαλύτερη άπλα υπάρχει την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου. Γενικότερα ψαχτείτε. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει νέα παράταση. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος. Να σας πάρω στο λαιμό μου. Οπότε, ticketservice.gr, καταστήματα public. Στο 210-7-2-3-4-5-6-7 τηλεφωνική κράτηση. Φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο 24ωρο. Και πληροφορίες στο Regency Casino 2310-491-291. Είναι προαιρετική είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Αν θέλετε απλά να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να παρακολουθήσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίθεσης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508 για να πάρετε να κλείσετε ένα ραντεβού και να πάτε από τα γραφεία τους για να συζητήσετε ό,τι θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Και αναδομοπολανακίνηση.gr το site για να πείτε και να πάρετε μία γεύση από ανάλογες δουλειές. Μαζί μας είναι και η στοίχημα. Ακολουθείς τι γίνεται. Ναι. Δεν παίζω την πρόταση που γράφω στη Φόρτσα, ναι, η οποία βγήκε. Ναι. Και παίζω δικιά μου έμπνευση, άλλη, τη στιγμή. Ναι. Διπλό την Τότεναμ μέσα στην Κρίσταλ Πάλας. Μάλιστα, και με την και έρχεται το 2-0. Ομάδα, ένα ακόμα μάθημα, μία ακόμα κατραπακιά. Τουλάχιστον πληρώθηκε η αγάπη. Από ό,τι με ενημέρωσε. Και Σάββατο και Κυριακή. Δεν ξέρω. Μπράβο, αγάπη, καλοφάγωτα. Από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, ίντερνετ μόνο να έχετε. Πολύ τα εύκολα. Υπόλοιπα τα κάνει η στοίχημαν. Και επίσης, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχα και προσωπική εμπειρία, ξέρεις τι έγινε. Το live chat που μπορείτε εκεί να εκφράζετε οτιδήποτε θέμα έχετε, είναι άμεσες οι απαντήσεις. Σε μέλη και μη μέλη. Ναι, είναι πολύ γρήγορο. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της στοίχημαν με τον ίδιο τρόπο, από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εύκολα προγράμματα, γρήγορα, με μεγάλη ασφάλεια. Είτε παίζετε κάποιο ποδοσφαιρικό στοίχημα, μπασκετικό, τένις, βόλι, χάντμπολ, όλα τα αθλήματα με εκατοντάδες επιλογές ένα παιχνίδι, είτε θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας στο online καζίνο της στοίχημαν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε το ημίωρο της διασκέδασης, αυτό που παίρνουμε φόρα. Είμαστε μια εκπομπή τώρα... infotainment. Ναι. Δάκρυσε τραπεζούντα όλοι τώρα, κλαίνε στους δρόμους. Καλά, ιδέα δεν έχεις. Ιδέα δεν έχεις. Infotainment είμαστε. Δηλαδή, προσφέρουμε και διασκέδαση και ενημέρωση. Προφανώς.
Ξεκάθαρα. Αλλά και εμείς ποιοι. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το ύφος εκπομπής, παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Όποιος θέλει στιγνή ενημέρωση, δεν την προσφέρουμε. Με σάλια και αυτά. Δεν είμαστε 100% σοβαροί. Του ρεαλιστικού είμαστε. Ναι. Του, όσο χρειάζεται, κάθε είδηση. Δεν θέλουμε να το τεντώσουμε. Έχεις κανονίσει συνέντευξη για να ξέρουμε. Ναι, φυσικά. Τι φυσικά. Τώρα θα πάμε στο κομμάτι του info. Του info. Πάμε στο κομμάτι του info. Θα καλέσουμε τον καλεσμένο μας. Θα καλέσουμε τον καλεσμένο μας. Έγινε μια ωραία έτσι, εκδήλωση στα Κρεβενά. Το Σάββατο. Στην οποία ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Για μένα ένα πρόσωπο ιδιαίτερο για ποιον λόγο εκτός όλων των άλλων. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που σκορπάει εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο και δεν έχει τη δυνατότητα να δει την ομάδα του. Ναι. Αυτό συμβαίνει, είναι too much αυτό και τέτοιες εκδηλώσεις σαν και αυτή που έλαβα χώρα στα Κρεβενά χθες και στην Εύση Κρεβενών, νομίζω ότι του δίνουν τουλάχιστον την ικανοποίηση ότι αναγνωρίζεται ένα μέρος του έργου του, αν όχι ολόκληρο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον Δημοσθένη τον Κουπτσίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά εσείς? Εμείς είμαστε πάντα καλά, δεν παντρευτήκαμε και δεν πήραμε δάνεια, άρα είμαστε ευτυχισμένοι. Η καλύτερη δουλειά. Η καλύτερη δουλειά. Το ξέρουμε. Βλέπω τους άλλους και διασκεδάζω μαζί τους. Αυτό είναι πάντα. Τους αγαπάω, αλλά τα λάθη πληρώνονται. Ας προσέχαμε. Ας προσέχαμε ακριβώς αυτό. Οργανώσατε μια εκδήλωση πάρα πολύ ωραία, με αρκετό κόσμο, είναι η αλήθεια. Τιμήσατε τον Ιβάν Σαββίδη και θα ήθελα να μας παραθέσετε λίγο το σκηνικό, το πώς το σκεφτήκατε και το τι ουσιαστικά σας οδήγησε να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την εκδήλωση. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ως Ένωση θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κοντά και δίπλα μας στην προσπάθεια αυτή που είχαμε κάνει ως νέα διοίκηση να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο στα Κρεβενά, το οποίο ήταν πολύ πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν κοντά στις Ακαδημίες της Ένωσης, χρηματοδότησε την ένδυση των Ακαδημιών και όποτε είχαμε κάποια εκδήλωση, οτιδήποτε, ήρθαν ποδοσφαιριστές. Η ΠΑΕ με το Μάκη, τον Καγκάτσι ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε με κάθε τρόπο. Πέραν όλων αυτών, επειδή συμμετείχα και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και ήμουν σε αυτή την προσπάθεια που είχε να κάνει με την αλλαγή στη διοίκηση της ΕΠΟ και στο ποδόσφαιρο, είδα τις προσπάθειες του Προέδρου του ΠΑΟΚ για ένα καθαρό, για ένα ανεξάρτητο, για ένα ποδόσφαιρο που θα στηρίζεται σε αποφάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που θα στηρίζεται σε αθλητικά γεγονότα και μόνο. Και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος και θεωρούσαμε σκόπιμο το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, όπως γινόταν παλιά με τους Ολυμπιονίκες, ένα κλαδί ελιάς, μια τιμητική πλακέτα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος άλλαξε το ποδόσφαιρο, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια να γυρίσει σελίδα το ποδόσφαιρο. Πλέον η Βόρεια Ελλάδα είναι στο επίκεντρο του ποδοσφαίρου και αυτός ο άνθρωπος πέραν του ποδοσφαίρου είναι ο επιχειρηματίας που επενδύει στη Βόρεια Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Νομίζω ότι ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό πράξαμε. Για εσάς που έχετε ζήσει αυτόν τον άνθρωπο και το πώς λειτουργεί, όλη αυτή η εικόνα που προσπάθησαν να δημιουργήσουν για αυτόν άνθρωποι που είναι σε άλλα γκρουπ, έχουν διαφορετικά συμφέροντα, τους βόλευε ουσιαστικά τα όσα συνέβαιναν εδώ και 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πώς το σχολιάζετε? Καταρχήν στη ζωή υπάρχει ένας κανόνας. Οι πλάγοι μισούν τους όρθιους. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλό, προσπαθούν να μειώσουν αυτούς οι οποίοι κάνουν κάτι καλό και βρίσκονται πιο ψηλά. Για να τους φέρουν στα μέτρα τους. Για να τους φέρουν στα μέτρα τους προφανώς και να τους παρασύρουν στο παιχνίδι το δικό τους. Αυτή είναι η ζωή δυστυχώς. Έτσι λειτουργεί. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Ο Ιβάν Σαββίδης, πέρα από επιχειρηματίας που επένδυσε και δημιούργησε θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα,
Είναι και άνθρωπος με ευαισθησίες. Γνωρίζω κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι γνωρίζουν σίγουρα περισσότερα. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον σε εμάς τις μικρές ενώσεις, τις ενώσεις με προβλήματα ήταν κοντά μας και δίπλα μας με κάθε τρόπο και κυρίως χωρίς να ζητά κάποιο αντάλλαγμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ανύποπτες στιγμές. Ναι, κατανοητό. Είχατε παραλάβει ουσιαστικά καμένη γη, κακά τα ψέματα τώρα, όλα αυτά που συνέβαιναν στο ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, και κακά τα ψέματα είχε και αντίκτυπο και στο ερασιτεχνικό όλο αυτό το σκηνικό, γιατί όταν μειώνεις την δυναμική της βιτρίνας, είναι λογικό να επηρεαστούν και τα άλλα κομμάτια. Η βιτρίνα παραμένει. Τα άλλα κομμάτια υπολειτουργούν. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι της περιφέρειας, αλλά όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το κέντρο, από μια ποδοσφαιρική ομοσπονδία που είχε χορηγούς, που πήγαινε καλά, με μια εθνική ομάδα που πήγαινε καλά, όταν σε εκείνες εποχές δεν γίνονται πράγματα και υποδομές για την επόμενη μέρα, τότε λογικό είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα να υπάρχει ένα κενό. Η δύσκολη ώρα, γιατί ήρθε, πραγματικά πέρασε κρίση το ποδόσφαιρο και περνάει ακόμη. Και γενικότερα σε μια περιοχή, πρόεδρε, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, που δεν είναι και στο πρώτο κάδρο της εκάστοτε κυβέρνησης. Φυσικά, που έχει υπογεννητικότητα, που μειώνονται τα σωματεία, που υπάρχουν παράγοντες που έχουν ματώσει και έχουν ξαναματώσει και δεν μπορούν πλέον να ενισχύσουν τις ομάδες, είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Και πού βαδίζεται ουσιαστικά ως Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πλέον? Υπάρχει μια στόχευση, υπάρχει μια στάση η οποία θα προσπαθήσει να βγάλει το ποδόσφαιρο από το διέξοδο? Γιατί το κομμάτι των εσόδων, παραδείγματος χάρη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το κομμάτι της αξιοπιστίας. Δεν είναι εύκολο για έναν χορηγό να επενδύσει σε ένα προϊόν το οποίο βάλετε ουσιαστικά. Φυσικά και υπάρχουν και άλλα ζητήματα και θα πρέπει και περιφερειακά να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι στην εκτελεστική λόγω άλλων γεγονότων. Παρότι έχω δικαιωθεί, περιμένω μια διαδικασία ώστε να επανέλθω. Η Ομοσπονδία έχει κάνει προσπάθειες, αλλά πρέπει και οι ενώσεις να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε αυτή την κατεύθυνση όμως πρέπει να βοηθήσει και η αυτοδιοίκηση. Και φέρω ένα παράδειγμα, ως ένωση έχουμε ζητήσει από τους δήμους της περιφερειακής μας ενότητας να μας παραχωρήσουν το διαφημιστικό δικαίωμα των γηπέδων. Που τους άλλους δεν το αξιοποιούν, γιατί έχω διατελέσει και νομάρχες και δήμαρχους και γνωρίζω τι γίνεται. Ναι, δεν θυμάμαι δήμο και νομαρχία να έχει τμήμα marketing. Δεν το συνάντησα ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά τα γήπεδα αυτά ανήκουν στους δήμους. Έχουμε ζητήσει λοιπόν να μας δώσουν το δικαίωμα διαφημιστικής εκμετάλλευσης προς όφελος των σωματείων. Σαν ένωση, συγγνώμη. Έχουμε μιλήσει με μεγάλες εταιρείες, με brand name, τα οποία τους ενδιαφέρουν να έχουν 30-40 θέσεις γήπεδα σε μία ένωση, έτσι ώστε να προβληθούν. Ναι. Και να αναλάβουν χορηγίες, να δώσουν μία χορηγία η οποία θα μοιραστεί σε σωματεία. Βεβαίως. Δηλαδή να πάρουμε 5 τέτοιες χορηγίες, οι εταιρείες αυτές θα προβληθούν σε 30-40 θέσεις. Βεβαίως. Σε γήπεδα τα οποία έχουν κόσμο, έχουν προσέλευση, έχουν νέους και τους ενδιαφέρει. Το να κάνουμε μονομένα είναι δύσκολο. Το να κάνουμε ένα ομαδικό, το οποίο μπορεί να το κάνει και η Ομοσπονδία. Με όλα τα γήπεδα της χώρας που είναι πάρα πολλά. Βεβαίως. Και μπορεί να πάρει χορηγίες και να αυτό το ποσό να διοχετευτεί στα σωματεία. Πρέπει όμως να υπάρξει η συνένεση και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, κατανοητό. Δεν είναι... ήταν... Και υπάρχουν εταιρείες που τους ενδιαφέρει να προβληθούν σε τόσες πολλές θέσεις. Εννοείται. Πιάνει έναν όγκο σημαντικό. Εννοείται. Και απαιτεί να συνεργαστούν και άλλοι. Δυστυχώς εμείς είχαμε αρνητική ανταπόκριση. Δεν μας απάντησε ποτέ. Για ένα απλό πράγμα. Ναι. Που ούτως ή άλλως θα τους απάλασε και από, αν θέλετε, την ενόχληση των σωματείων προς αυτούς για να τους χρηματοδοτήσουν, για να τους βοηθήσουν για τη λειτουργία των σωματείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. Καλά, ένα σημαντικό. Γιατί η ΕΠΣ έκανε αυτή τη δουλειά και οι χορηγίες αυτές θα πηγαίναν στα σωματεία. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι ότι πολλοί που κατέχουν θεσμικές θέσεις περιορίζονται στο μικρό κοσμό τους και δεν κοιτάνε το κοινό καλό. Έτσι είναι λεπτομέρειες, αλλά θα μπορούσαν να λυθούν ίσως και νομοθετικά κεντρικά. Ας δώσουν το δικαίωμα στην Ομοσπονδία, στις ενώσεις. Νομίζω μια κεντρική διαχείριση θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα από το αν πας μεμονωμένα και μόνος. Βεβαίως, βεβαίως.
Πρόεδρε, παρακολουθούμε πρωτάθλημα επαγγελματικό ή μόνο στα τεχνικά δίνουμε έμφαση? Παρακολουθούμε. Πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό φαίνεται. Ότι πλέον έχει καθαρίσει το τοπίο, είναι πιο στρωμένη η ομάδα. Δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να σκοντάψει κάπου. Πιστεύω ότι θα έχει διαφορά, έτσι φαίνεται. Νομίζω ότι αυτός ο μήνας που έρχεται θα είναι και ο καθοριστικός. Κάποια... Μιας και έχει τα ντέρμπι. Ωραία, εννοείται αυτό. Και κάποια τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη που σας έκανε αίσθηση, που κάτι που δεν φάνηκε, το λέτε τέλος πάντων με γυμνό μάτι για να μπορέσουμε να το καλύψουμε κι εμείς από αυτά που είπατε? Πρώτον ότι διέθεσε πολύ χρόνο. Ήταν απλός και κοντά σε όλο τον κόσμο, στα μικρά παιδιά. Έδειξε ένα άλλο μέρος του χαρακτήρα του που ίσως δεν το πίστευαν και δεν το περιμένανε. Ευγένεια και ευαισθησία, και φυσικά σε μια συνάντηση που είχαμε πριν με κάποιους επιχειρηματίες της περιοχής, όπου τέθηκαν κάποια ζητήματα της περιοχής που πιθανόν να ενδιέφεραν τον ίδιο, έτσι ώστε να δείξει κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή μας, που έχει ένα χιονοδρομικό κέντρο μοναδικό λόγω της ποιότητας που υπάρχει, αλλά ανεκμετάλλευτο και αναξιοποιητό, μιας και ανήκει στην πολιτεία, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπήρχε ένας χώρος για κέντρο προετοιμασίας αθλητών που είχε χωροθετηθεί και είχαν βγει σχετικές περιβαλλοντικές άδειες, έγινε στο Καρπενήσι, δεν έγινε στα Γρεβανά. Τα μανιτάρια, τα οποία είναι το brand name στην περιοχή των Γρεβανών, και η πόλη μας έχει ονομαστεί και πόλη των μανιταριών. Του άρεσαν πάντως τα μανιτάρια, το είπε και ο ίδιος. Μπορεί να δεις πως μου αρέσουν. Έχει κάνει αναφορά στα σιτηρά μας και στους μήλους που έχουμε, και είναι 4 στην περιοχή μας, που είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός σε σχέση με το εύρος του νομού μας. Και φυσικά προϊόντα βιολογικά τοπικά, που είναι τυριά και κρέατα, στα οποία έδειξε ενδιαφέρον. Και μάλιστα σε κάποια από αυτά δεσμεύτηκε ότι μέσω των συνεργατών του το επόμενο διάστημα θα ασχοληθεί και θα δει πώς μπορεί να υπάρξει μια κοινή ωφέλεια για όλους. Και αυτή νομίζω η φράση του λέει πολλά. Επειδή δεν ξέρουν, όσο το γνωρίζω, όταν υπόσχεται κάτι το πραγματοποιεί. Επειδή δεν ξέρουν για τα μανιτάρια της περιοχής, εγώ ως λεχοβήτης που μου στέλνουν τέλος πάντων αραιά και πού, είναι σαν μπριζόλα, εξηγήστε το λίγο, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τρεις φορές τα βράζω. Είναι μοναδικά. Γενικά η Δυτική Μακεδονία και το Βόλιο είναι περιοχή που ενδείκνυται για αυτόν τον Μίκητα, για το Μανιτάρι, το οποίο και την εποχή του πολέμου έθρεψε και κράτησε στη ζωή πολλούς ανθρώπους. Και είναι πολύ υγιεινό και χωρίς χοληστερίνη. Αρκεί να μην είναι παραισθησιογόνο, σας ευχαριστούμε. Βεβαίως, μακριά από τα τουρλουμάντερα, λέει, στην περιοχή μας. Εκείνα τα κόκκινα με τις βούλες. Ναι. Τώρα εντάξει, αν σας μείνει κανένα, έχουμε εδώ παιδιά αρκετά, τα καταναλώνουμε. Δεν θα πάει χαμένο. Δεν θα πάει χαμένο, να είστε σίγουρος. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ωραίος ο πρόεδρος. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι σοβαροφανείς. Ναι, όχι. Εντάξει, ανθρώπινα. Ναι, άνθρωπος. Άνθρωπος. Πάρα πολλά. Έχουμε βαρεθεί την ξύλινη γλώσσα και την. Στις περιοχές τέτοιοι είμαστε. Καταλάβατε τώρα λίγο. Άντε. Τι μου λες, μωρέ, εγώ από πού είμαι? Έχω πιο κοντά το χωριό μου στα Γρεβανά. Από 26 διαφορετικά, είσαι από λίγο από εκεί, λίγο από εκεί. Από το Λέχοβο είναι του πατέρα μου το σχολείο. Τι να κάνω τώρα. Ένα απ' όλα. Πού είναι το Λέχοβο, δεν ξέρω. Μωρή σούρδα, δεν ξέρω πού είναι το Λέχοβο. Δεν έχω ιδέα πού είναι το Λέχοβο, αλήθεια. Πάμε το Λεμαίδα. Μα, κοντά μου είσαι, ρε. Ας το διάλογο. Σοβαρά. Γιατί το είπα για τα μανιτάρια. Ωραία, τα μανιτάρια του Λεχόβου, για να τα φας, επειδή έχουν τόσο έντονη γεύση, τα βράζεις 3 φορές για να φύγει το έντονο. Αλλά όταν γίνουνε, κλαις. Ναι. Δεν μιλάμε για τους γίγαντες. Δεν σε αρέσουν οι γίγαντες? Δεν με ψήνεις πολύ. Φαίνεται. Οι νάνοι σε αρέσουν. Έλα, ωραία, Σταύρο. Έλα, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ μετά.
το διάλειμμα, χορηγεί. Λοιπόν, αναδομό. Είναι μαζί μας η αναδομό. Έτσι. Η αναδομό η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Αν θέλει η κουζίνα σου να εντυπωσιάσει τους πάντες, αλλά να είναι και πιο λειτουργική, τοποθέτησε μπλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτεί τους κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομό παναγκαίνεις.gr το site για να πείτε να πάρετε μια γεύση από ανάλογες ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και τηλέφωνο 2311-241-508. Τώρα, αν βγάλουμε την Tottenham στην άκρη, που στο εσωτερικό έχει κάνει καμιά 26 ζημιές την τελευταία εβδομάδα. Σε 4 μέρες τα διαλύσαμε όλα. Μπαίνετε στο στοίχημα.gr, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα από κινητό, foul, tablet ή υπολογιστή. Corner. Τα ειδικά πληρώνουν, Στέργιο, να ξέρεις. Σκόρερ γενικότερα. Απλά βγάλε την Tottenham από τη ζωή σου και βάλε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά και το Ρίζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, η πιο λαμπερή σκηνή της πόλης, που εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες φιλοξενεί το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Όπως σας έλεγα και πριν, υπάρχουν ακόμα 6 παραστάσεις. Παρασκευή, Σάββατο 8-9 Φεβρουαρίου. Παρασκευή, Σάββατο 15-16 Φεβρουαρίου. Παρασκευή, Σάββατο 22-23 Φεβρουαρίου. Τα εισιτήρια είναι λίγα σε όλες τις παραστάσεις, αυτά που έχουν απομείνει. Οπότε, αυτό που θα κάνετε, αν θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο, είναι να πάτε στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Να μπείτε στο ticketservice.gr ή να πάτε σε ένα από τα καταστήματα public ή να μπείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα του public για να πάρετε και να εξασφαλίσετε θέση στο θέατρο Βεργίνα. Ξαναλέω, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για το οποίο, αν θέλετε να μπείτε, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός για να απολαύσετε το Τάκη Ζαχαράτο. Μπορείτε να το κάνετε από 2 μέχρι 122 ετών. Λοιπόν, αυτά. Δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε αρχικά ότι ορίστηκε το παιχνίδι κυπέλου Τετάρτη 6 του μήνα, 6 Φεβρουαρίου στις 7.30. Ίδια μέρα, αλλά νωρίτερα, το παιχνίδι Λαμία Ολυμπιακός στις 5. Στις 7.30 Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Την 5η 7 Φεβρουαρίου Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης στις 5 και Ατρόμητος ΑΕΚ στις 7.30. Και αυτό είναι το πρόγραμμα. Μετά 26, 27, 28 Φεβρουάριο. Ναι. Θα οριστούν και οι ρεβάνς, φαντάζομαι, εγκαίρως. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Νέα Σμύρνη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι δεν θα κάνει ένσταση, έτσι. Οπότε δεν ναι, κάτι. Είναι οριστικό, γιατί θα είχαμε μπάχαλο μετά. Ναι. Μπορεί να είχαμε πάλι κλήρωση. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει ένα κενό στον ΚΑΠ για αυτές τις περιπτώσεις, όπως σε πολλά άλλα. Αν έκανε ο Παναθηναϊκός ένσταση, εγώ δεν τον κακολογούσα. Δεν θα έλεγα γιατί κάνει ένσταση. Θα μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ναι, εντάξει. Δεν σου είπα να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Γιατί. Αναφερόμαστε στο κύπελο. Λέμε, ορίστηκε το παιχνίδι. Ορίστηκε το παιχνίδι. Να ξέρει γιατί το πάμε παραπέρα. Λοιπόν, ας κάνει ένσταση ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνει... έκανε, τελείωσε. Να κάνει, έκανε, έκανε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ 24 για την εκπομπή. Τα πιάσαμε όλα. Και θέλω να μιλήσουμε για την ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι. Παίζει εξαιρετικό συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Η παρουσία του ΑΚΠΟΜ, ο οποίος αποδεδειγμένα είχε περισσότερα στοιχεία στο παιχνίδι του από τον Πρίγκοβιτς. Δηλαδή, ο Πρίγκοβιτς έβαζε την μπάλα μέσα. Ναι. Γι' αυτό ήταν και πρωταγωνιστής του πρωταθλήματος. Άλλες δουλειές δεν θα τον δεις ποτέ να είναι ψηλά σε καμιά κατηγορία. Αλλά δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που έκανε. Έβαζε την μπάλα μέσα. Σε έναν οργανισμό, βέβαια, σε έναν ακριβοπληρωμένο οργανισμό που υπάρχει αρκετή ποιότητα, καλό είναι να έχουν μπει στην εξίσωση περισσότεροι παίκτες. Και το ερωτηματικό, λοιπόν, όταν μπήκε ο ΑΚΠΟΜ στην ενδεκάδα, ήταν πώς θα αντιδράσει συνολικά η ομάδα. Τα πρώτα αποτελέσματα με ομάδες χαμηλού βεληνικούς πλην της Τρίπολης, όταν παίζει, είναι εντυπωσιακά. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 15 γκολ και ένα που του ακύρωσαν καθαρό 16 σε 4 παιχνίδια. Χωρίς να δεχτεί ούτε ένα μισό. Και αν στην Τρίπολη ήταν τυχερός και ο Πασχαλάκης σε εκπληκτική μέρα, στα άλλα παιχνίδια. Ούτε καν απειλήθηκε ουσιαστικά. Δεν απειλήθηκε καν. Άρα λοιπόν η πρώτη ανάγνωση σε ένα δείγμα καλό αλλά όχι μεγάλο είναι ότι η ομάδα με τον ΑΚΠΟΜ στην κορυφή βάζει περισσότερο τους παίκτες πίσω ζώνης στην εξίσωση.
από τα 15 αυτά γκολ, συν 1 16, ο Ακπόμ πέτυχε τα 2 συν 1 που δεν μέτρησε. Άρα, 13 γκολ προήλθανε από τους παίκτες πίσω ζώνης. Σημαντικό ξεπέταγμα έχει κάνει ο Ζαμπάς στα τελευταία δύο παιχνίδια με 3 γκολ και 3 ασίστ. Σημαντικό ξεπέταγμα έχει κάνει ο Μπίσεσβαλ που κάθε παιχνίδι κάτι δίνει. Και κακά τα ψέματα, από τον δικό του ρυθμό εξαρτάται πολύ ο ΠΑΟΚ στα μικρά παιχνίδια. Στα μεγάλα είναι άλλη αντιμετώπιση που έχει η ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί ένας Μπίσεσβαλ να κάνει τη διαφορά. Δεν μπορεί να περιμένει όλη η ομάδα από έναν παίκτη να της δώσει ρυθμό. Θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Πόσο απολαυστικό είναι, ρε φίλε, όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια και ξεκινάει μια κούρσα με την έκρηξη που έχει. Ναι, με την που ενώ δύο λεπτά πριν ξέρει, περιφέρεται, ας πούμε, τον βλέπεις, αλλά απολαυστικό. Για να δημιουργηθούν οι συνθήκες, βέβαια, στον Μπίσεσβαλ να κάνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έχουν δουλέψει πριν, έχουν κυκλοφορήσει την μπάλα γρήγορα για να βρεθεί ο Μπίσεσβαλ εκεί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει πετύχει 13 γκολ σε 4 παιχνίδια από την πίσω ζώνη. Νούμερο το οποίο στατιστικά δεν το είχε σε καμία τετράδα αγώνων όλο το πρωτάθλημα, όλη τη σεζόν μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε στο επίπεδο της ομαδικής λειτουργίας, το κενό του Πρίγιοβιτς έχει καλυφθεί από την συνολική λειτουργία της ομάδας σε πρώτη φάση. Και σημειώνω το σε πρώτη φάση, γιατί έρχονται παιχνίδια υψηλής έντασης και θα πρέπει την ίδια λογική, την ίδια φιλοσοφία και την ίδια αποτελεσματικότητα να την έχει η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια. Στα ντέρμπι, παραδείγματος χάρη, του πρώτου γύρου, ο Πρίγιοβιτς παίζει καθοριστικό ρόλο απέναντι στην ΑΕΚ. Παίζει με δύο γκολ και τα δύο της αναμέτρησης και τα δύο του Χαριλάου, έστω και αν το ένα ήταν πέναλτι. Ναι. Ωραία. Σκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού, νομίζω. Ναι. Εντάξει, και δεν σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό, που του έχει κοπεί ένα offside πίσω από το κέντρο, βέβαια, το τέταρτο, που θα το παστέλνουν οι κουτσαστραβά, αλλά δεν σκοράρει στο Καραϊσκάκι. Εκεί υπάρχει ο άλλος σεντερφόρ της ομάδας του Ολυμπιακού, ο Βούκοβιτς, ο οποίος σκόραρε εντυπωσιακά. Δεν έβαλε γκολ με τον Παναθηναϊκό ο Πρίγιοβιτς. Στο 51, το 1-0. Ναι, καλά θυμάμαι. Άνοιξε το σκορ. Ναι, την ασίστ του Ζαμπά που του είχε κενό τέρμα. Ναι. Ναι. Ο Ακπόμ σαν στοιχεία, ξέχωρα ηλικία, το βιογραφικό του, το τι είχε προσφέρει στον ΠΑΟΚ κτλ. Δεδομένα είχε κάποια στοιχεία παραπάνω από τον Πρίγιοβιτς. Παιχνίδι με πλάτη. Πρίγιοβιτς με την πλάτη. Δύσκολα. Δύσκολα. Ωραία. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ταχύτητα, πίεση στον αντίπαλο. Ωραία. Σε αυτά τα τέσσερα κομμάτια του παιχνιδιού, ο Ακπόμ ξέραμε ότι είναι καλύτερος του Πρίγιοβιτς. Βασικά και ο Μερτσέκης είναι καλύτερος του Πρίγιοβιτς σε αυτά τα στοιχεία. Που το πάλεψε λίγο και ο Πρίγιοβιτς. Το Πρίγιοβιτς το πάλεψε στον τελικό. Ναι. Δεν το πάλεψε σε κάποιο άλλο παιχνίδι να πει ότι ήταν συγκλονιστικά καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο στο παιχνίδι με την πλάτη έξω από την περιοχή. Εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχει. Δεν άμα το επειδή θα σε βάλω στο Γουαϊσκάουτ σε κάποια φάση να δει τι επαφέ του Πρίγιοβιτς στο παιχνίδι ναι. Έξω από την περιοχή. Ελάχιστε. Δεν είναι σαν ναι. Νεκρό τοπίο. Οι βουλίτσες, δηλαδή μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Πριν που λέγαμε για την ασίστ του Ζαμπά στον Πρίγιοβιτς. Ναι, μην πηδάς θέμα. Εντάξει. Έχουμε τον χρόνο μας, θα μιλήσουμε για την ομάδα μας. Θα πούμε ότι θες να πεις ότι ο Ζαμπά είναι πρώτος στις ασίστ στο πρωτάθλημα. Και ο Μπίσε δεύτερος. Ναι, μαζί με άλλους ο Μπίσε. Να υποθέσω. Με άλλους τρεις. Ναι. Για να κλείσω με τον Ακπόμ λοιπόν. Κολλάει καλύτερα στο ταλέντο της ομάδας και στη φύση της ομάδας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά στο ποδόσφαιρο και σε όλες τις δουλειές, αυτό που μετράει είναι η διάρκεια. Έχουμε απλά ένα πρώτο καλό δείγμα. Το παιδί θα παίξει ποδόσφαιρο. Δεν τίθεται θέμα. Απλά η κουβέντα γίνεται για τώρα που καίει η μπάλα. Τώρα που καίει η μπάλα λοιπόν, τα πράγματα θα δείξουν τον επόμενο μήνα το κατά πόσο ο Ακπόμ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί τα ντέρμπι κρίνονται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των φορ από τη στιγμή που οι φάσεις είναι από λίγες έως ελάχιστες. Αυτά πιάσε Ζαμπά τον Αστέριο. Κοίταξε, έχει φτάσει στις 5 ασίστ, εντάξει, και είναι νούμερο εντυπωσιακό νομίζω. Με βάση και τα λεπτά που έχει παίξει μέχρι τώρα. Ναι. Εντυπωσιακή εκθεσή συνεργασία τους
η συνεργασία του με τον Ακπομ. Μιλάμε για δύο γκολ, μία assist, μία assist, δύο γκολ. Αν μη τι άλλο, εντυπωσιακή. Που συνεργάστηκαν και πρόσεξε με διαφορά. Μιλάμε για τους δύο μικρότερους ηλικία παίκτες της δεκάδας. Ναι, βγάζουν και οριμότητα δηλαδή τώρα. Σιγά σιγά. Και επίσης ο Ακπομ κάνει πολύ καλό σπάσιμο στο Ζαμπά. Δηλαδή θα μπορούσε να τελειώσει και μόνος του εκεί. Δεν κάνει, το πήγε σίγουρα. Μα, ναι, ναι όμως, κοιτά, δεις, γι' αυτό μιλάω για καλή συνεργασία των νεαρότερων. Ναι. Ο Ζαμπά του έδωσε δύο γκολ. Ναι, αυτό. Ο Ακπομ στο ενδιάμεσο έδωσε assist. Ναι. Άρα οι δυο τους συνεργάζονται καλά. Ξέρουν πλέον ότι όταν θα βρεθεί ο ένας σε επίκαιρο σημείο και ο άλλος έχει την μπάλα, θα την πάρει. Ναι, γιατί αν ήθελε ο Ακπομ εκεί, το τελείωνε μόνος του και ό,τι γίνει. Ναι, δεν είναι ήδη το Ζαμπά. Το σωστό έκανε ο Ακπομ. Ναι, γιατί έχει σωστή παιδεία. Μαζί σου, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Άλλος μπορεί να το κάνει. Πριν πετύχει το δεύτερο γκολ ο Ακπομ, εντυπωσιακό και αυτό, σκεφτόμουν να βάλω MVP το Σάχοφ. Νομίζω ότι υπερβάλλουμε, είναι καλός ο Σάχοφ. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι χθες. Γενικά κάνει καλά παιχνίδια. Αυτό όμως δεν αναιρεί το σημείο ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει αργός στα κεντρικά χαφ σε παιχνίδια που πίσω από τα κεντρικά χαφ θα βγαίνει ο Μάνταλος, ο Φορτούνης, παιδιά τα οποία ξέρουν να παίζουν τη θέση καλά. Τώρα ο Νέιρα και ο... ποιος έπαιζε με τον Πανιόνιο, ένας πιτσιρικάς που αποβλήθηκε. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κρίνουμε σε αυτά τα παιχνίδια το δίδυμο των κεντρικών μέσων όπως... Δηλαδή, ναι, μεν ο Σάχοφ είναι πολύ καλός, έχει βρει παιχνίδια, έχει βρει ρυθμό, είναι πολύ ανώτερος από ό,τι ήταν. Ναι, παλεύει όλες τις φάσεις, κάνει ράνι, κλωτσάει, πηδάει, βγαίνει στον γκολ, κάνει τα πάντα. Αλλά παιδιά, άμα πιστέψουμε ότι το δίδυμο των κεντρικών μέσων το συγκεκριμένο με Σάχοφ Μαουρίτσιο είναι ικανό να ανταπεξέλθει. Ωραία, στα ντέρμπι που θα βγαίνουν στην πλάτη τους ο Φορτούνης, οι Μάνταλοι, οι Λιβάγιες, ωραία, και το κακό συναπάντημα, μάλλον μπερδευόμαστε. Νομίζω ότι έχει και ο Λουτσέσκο αυτό. Ότι σε παιχνίδια με αντιπάλους πιο χαμηλής δυναμικής μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει έτσι, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, ναι, αλλά χθες γι' αυτό και νομίζουμε ότι μπαίνει ο Κάνιας σιγά σιγά. Χθες είχαμε την επιστροφή του Κάνιας και την επιστροφή του Πέλκα. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει και άλλη κουβέντα. Ο Μπίσεσβαρ στο 10. Παιδιά, ο Μπίσεσβαρ πρέπει απλά να υπάρχει ως οντότητα, ως φάτσα, ως αφάνα, ως οτιδήποτε. Το πού θα υπάρχει είναι τακτικό κομμάτι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ με την παρουσία του Ακπομ και του Πέλκα και του Κάνιας φτάνει σε μια ταχύτητα τέτοια ώστε να πιέσει πιο σωστά, να καλύψει πιο γρήγορα, να ακυρώσει τον αντίπαλο, να τον αναγκάσει να είναι προσεκτικός γιατί στους χώρους θα είμαστε γρήγοροι. Ωραία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας πάρει την μπάλα ο Μπίσης βαστά αριστερά και ας φύγει στο χώρο μόνος του στο 10. Ο Λιμιός, ο Πέλκας και ο Ακπομ. Να δω ποιος θα το προλάβει. Ναι. Ή ο Ζαμπά. Ναι. Μην μπερδεύεστε από την φύση των αγώνων με αντίπαλους, με αντιπάλους που είναι χαμηλής δυναμικής. Ναι, πιο χαμηλή. Με αυτά που μπορούν να, συμβούν σε ένα παιχνίδι ντέρμπι. Είναι άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο παιχνίδι το άλλο. Ναι, δεν μπορείς να δεις εκεί το Μαουρίσιο Σάκοφ. Παρά είναι δηλαδή. Παρά είναι ρίσκο. Εκτός αν έχεις μάθει να παίζεις ξαφνικά χωρίς την μπάλα στα πόδια σου, ναι. Μειώσεις τις γραμμές σου στα 5 μέτρα η κάθε μία απόσταση και ψάξεις την κόντρα. Δηλαδή ξαφνικά γίνεις η προοδευτική του Σούλη Παπαδόπουλου. Δεν είσαι. Ναι, αλλάζεις όλο το στυλ μετά χωρίς λόγο. Ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μην ενθουσιαζόμαστε πολύ και να μην απογοητευόμαστε πολύ ανάλογα με την εικόνα της ομάδας. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει αρκετά μεγάλο κινησμό για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάει με αυτό το δίδυμο τον κεντρικό χαφ σε τόσο δύσκολο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή στο ΆΚΑ. Ωραία. Και ότι έχει την εμπειρία να αντιληφθεί ότι η ΑΕΚ του Ζουνίδη που χτίζει από πίσω δεν είναι του Χιμένεθ που κάνει μεγάλες μπαλιές, ναι. Ωραία, και κυνηγάει τις δεύτερες μπάλες από τα διοξήματα για να κερδίσει μέτρα. Ωραία. Είναι σημαντικό για την ΑΕΚ του Ζουνίδη να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Και για να χτίσει παιχνίδι από πίσω με την πίεση του Ακπομ και του Πέλκα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και θα κρατήσει ο Μπίσεσβαρ τα ποιοτικά του τρεξίματα, ωραία, για τη δημιουργία και το κράτημα μπάλας και το να ηρεμήσει το παιχνίδι. Μην μπερδεύουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Άλλος είναι ο Όφη που το ταλέντο του είναι περιορισμένο και η τακτική του συμπεριφορά μέτρια. Και έπαιζε και αρκετά ψηλά. Αρκετά ψηλά έπαιζε μετά το 2-0. Ναι, έπαιζε μετά το 2-0. Ναι. Τι να κάνει. Ναι, εντάξει, αλλά τι είπε και ο Λουτσέσκο ότι δεν κλείστηκε. Δεν κλείστηκε γιατί έψαξε τον γκολ. Ναι. Έφαγε ένα δύο, ηρέμησε.
Υπάρχουν άλλες ομάδες όπως ο Πανιώνιος. Αυτό το έχουμε δει, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι, που, το κάνανε. Που έμεινε πίσω για να μην φάει πέντε. Έφαγε τρία. Και το Σουμάκι κέρδους. Ναι. Στο πιο κωμικό σημείο της σεζόν, πριν τα ντέρμπι σε πρωτάθλημα και κύπελο, θα μπουν στην εξίσωση και αυτά, ο Μάτος δείχνει να ανεβαίνει. Δείχνει. Στο πρώτο περιμένουμε να κάνει ένα καλύτερο δείγμα. Ναι. Ο Μάτος θα πρέπει να σοβαρευτεί. Δηλαδή, ο Μάτος είναι μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ομάδας. Ξεκουράστηκε, πήρε τις ανάσεις, να μην διακοπές έκανε. Χθες δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και κάνει μόνο λάθη. Και όταν σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που είναι καλά, ο ένας κάνει τα λάθη, χτυπάει και άσχημα. Δεν, δηλαδή, και όταν σε παίρνει και ανάποδα, πας μετά στην πίσω πάσα, δεν δημιουργείς καθόλου, δεν ανεβαίνεις, δηλαδή έχεις τέτοια προβλήματα μετά. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ που στη μένη μπάλα έβαλε τον γκολ και είχε μετά και την ενέργεια στο δεύτερο που δημιούργησε τις προϋποθέσεις και μετά το πήγε λαό-λαό χωρίς πολλά-πολλά. Ωραία, ήθελα να πω λοιπόν ότι δείχνει ο Μάτος να ανεβαίνει. Μπορεί να είναι αυτό το εφαλτήριο για τον περσινό Μάτος. Μπορεί και όχι, θα δούμε. Με την παρουσία του Γιαννούλη πλέον ο Λουτσέσκου έχει μια πάρα πολύ εναλλακτική λύση χωρίς να αλλοιωθεί το παιχνίδι της ομάδας για τα αριστερά. Mm-hmm. Μπήκε ο Κάνιας και ο Πέλκας στην εξίσωση. Mm-hmm. Ωραία. Πήρε ψυχολογία ο Σεντερφόρ. Πήρε ψυχολογία ο Σεντερφόρ, πήρε ψυχολογία και ο Ζαμπάι. Ο Ζαμπά, και δείχνει να σταθεροποιείται mm-hmm. και αυτός. Mm-hmm. Ο Μίσιτς δείχνει να είναι σε ένα επίπεδο καλύτερο από ό,τι περίμενα εγώ προσωπικά. Δηλαδή μπορεί να μπει στο rotation. Mm-hmm. Μπήκε σιγά σιγά και ο Σβιντέρσκι. Πήρε ένα παιχνίδι, ναι. Γενικότερα σε ένα κωμικό σημείο της σεζόν, στο ναι. πιο κωμικό σημείο της σεζόν, έχει επιλογές ο Λουτσέσκου. Και έχει και φρεσκάδα ο Λουτσέσκου στην ομάδα του. Αυτό φαίνεται. Η ομάδα είναι φρέσκια. Είναι σωστά τοποθετημένη, κάνει αυτό που πρέπει. Είναι κομβικό να φορμαριστεί γρήγορα ο Κάνιας με τον Πέλκα. Δηλαδή πρέπει να πάρουν το παιχνίδι της Τετάρτης οπωσδήποτε. Από την αρχή για να βρουν ρυθμό. Εγώ αυτό θα έκανα δηλαδή. Ναι. Ωραία, θα... Εδώ το τι δεν θα έκανα είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή να ξεκουράσω τον Βιερίνια. Για να βάλω το Γιαννούλη. Να κόψω το ρυθμό στο Ζαμπά που βάζει γκολ και έχει ασίστ σε κάθε παιχνίδι. Και ξαφνικά έφτασε 6 γκολ 9 ασίστ στα μέσα τη σεζόν. Στα 20 του χρόνια. 9 ασίστ έχει στη σεζόν. 9 ασίστ ο Τσόχλας δεν έχει μέχρι τώρα. Προερχόταν από τον τραυματισμό. Άρα λοιπόν υπάρχουν ερωτηματικά. Θα το διαχειριστεί. Δεν το φοβάσαι το Λουτσέσκου. Είναι ένα παιχνίδι με τα Γιάννενα. Δεν πιστεύω να έχει απώλεια ο ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω να έχει απώλεια και ο Ολυμπιακός σε εντός ένα παιχνίδι με τον Κούγια. Δύσκολο. Παρότι μαθαίνω ο Κούγιας λέει θα πάρει διπλό στο Καρισκάκι. Θα του δώσουμε πριν και εμείς θα κάνουμε έναν έρανο. Άμα συμβεί αυτό, ναι. Θα του δώσουμε ένα έρανο. Θα πάμε να εξαφανίσουμε τα ούρα του Τσίγκοφ. Θα πάμε να τιμήσουμε πλακέτα τον Βουτυρίτσα, τον Κμιέτσικ, τον Άνταμτσικ και τον Καλίτσιο και τον Μπαμπά. Άμα συμβεί αυτό. Και δεν θα ξαναπούμε τίποτα για την προφορά των Λαρισαίων. Θα είναι από το Μονακό, αυτό, μέσα από το Μονακό θα βγαίνει. Αν συμβεί αυτό. Ναι. Εντάξει. Είχαμε την έλευση του Πέδρο. Ναι. Τη διαφαινόμενη, έχουμε τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Κίτσιου. Θα πάει στην Αγκαρακιουτσού. Για τον Ερή και νομίζω ο Λουτσέσκου τα είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πρόκειται να είναι ενεργός άμεσα. Είπε θέλει χρόνο. Ένα μήνα. Α, είπε ο Λουτσέσκου. Το rotation θα γίνει μεταξύ των γνωστών τεσσάρων. Έφυγε ο Άρντα. Δηλαδή ένας Νταργκάς λιγότερος στο κεφάλι του Λουτσέσκου. Και μεγάλος αυτή είναι η αλήθεια. Λιμνιός, Ζαμπά έχουν σταθεροποιηθεί σε κάποια επίπεδα. Καντουρί, Μπίσες, Βαφέρουν ισορροπία. Εκεί θα γίνει το rotation. Ο πέμπτος Ενρίκε νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο το Φλεβάρι που καίει η μπάλα. Γιατί δεν είναι παιδί το οποίο είναι έτοιμο και δεν είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τακτική παιδεία σοβαρή για να παίξει όταν καίει η μπάλα. Όντας ανέτοιμος. Άρα λοιπόν ο Ενρίκε ήρθε γιατί έπρεπε να έρθει. Δεν πληρώνα στην Αστάνα. Δεν πληρώνα στην Αστάνα, ρε φίλε. Ξεφτιλίκια είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά. Άντε σοβαρευτείτε. Ναι. Θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Εγώ νομίζω ότι και τότε θα αποχαιρετήσει. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει κάτι πολύ ανώτερο στη συγκεκριμένη θέση. Γιατί και τότε θα ξανατεθεί θέμα Καντούρη και τότε θα δούμε τι θα γίνει με τα project που τρέχουν, του Λιμνιού και του Ζαμπά και τότε θα δούμε
του κατά πόσο τέλος πάντων η ομάδα θα στηθεί διαφορετικά. Τώρα που μιλάμε, Ερίκε, εγώ προσωπικά, όσο και να θέλουν πολλοί να τους χαϊδέψω τα αυτιά ότι θα μπει η παιχτάρα ο έτσι ο αλλιώς ο Λιβέρσης, όχι, από εδώ δεν πρόκειται. Αλήθεια, ακούτε όπως ακούτε πάντα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά λοιπόν με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι? Η σοβαρότητα Βαρέλα Κρέσπο για ακόμη μια φορά. Ναι. Ο Πασχαλάκης έκανε και μια έξοδο του Μεσολογγίου. Χρήσιμη ήταν. Χρήσιμη ήταν γιατί την έχει. Ας την κάνει σε αυτό. Τώρα αναμένεται από εδώ και πέρα να τα βγάζει όλα. Ισχύει αυτό. 100%. Ναι, στον Πασχαλάκη ναι. Δηλαδή είναι... το έκανε εκεί που δεν είχαμε θέμα, οπότε εντάξει. Εντάξει, από ναι, το έκανε. Τώρα ναι. Από εδώ και πέρα τα βγάζει όλα στα επόμενα και τρία παιχνίδια. Τον έχουμε μάθει. Μία πάρα πολύ ωραία αγωνιστική γενικότερα. Γενικότερα η αγωνιστική. Τα καμάρια της ελληνικής διαιτησίας. Εντάξει, ο Περέιρα πραγματικά πρέπει να είναι ο χειρότερος παράγοντας της διαιτησίας. Δηλαδή από τον Ηλία, όχι, πώς τον έκανε τον μπαμπά του Σπάθα που φάγε τις σφαίρες. Ο Σπάθας, ο Ολυμπιακός και το Γάλλο να κερδάνε. Να κερδάνε, ναι. Να κερδάνε αυτός. Γιάννης. Γιάννης. Βαφτίστηκαν κιόλας αυτοί. Γιάννης, Ηλίας, αυτή σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Ναι, αλήθεια. Παράγκα χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Λαθασμένη αποβολή στα Γιάννη. Καλά, στην Τούμπα γίνανε όρια. Στην Τούμπα δεν δίνει πέναλτι. Του λέω μετά, εκεί είστε τέτοιο ήρεμος. Να σου πω, του λέω, ξέρεις ότι έχω να πάρω πρωτάθλημα. Λέω, από τότε που ο Βανδρέο δεν τα έχει φτιάξει με τη Λιάννη ακόμα. Θα πάθετε κάτι, να το πάρουμε. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Καλησπέρα. Στο βοηθό ή στο κρατσάνι. Βοηθός ήταν. Ένα τρυφερό αγόρι εκεί κοιτούσε έτσι. Λέει, τώρα θα μου τη δώσει αυτό. Στο μεταξύ, ποτέ δεν πάω απειλητικά. Ναι. Στον Παναθηναϊκό δεν δόθηκε πέναλτι. Ο Μάντολος πήρε την μπάλα με το χέρι. Στον Ατρόμητο Κομίνης θέλουμε μια εκπομπή έξτρα. 2-4. Ναι. Εντάξει. Έπεσε χειρουργείο εκεί στο. Και άλλα γίνονται. Το Μάντολο δεν είναι το σχολιάζει κανένα εδώ μεταξύ. Το Μάντολο είναι γκολ, κανονικό. Ναι, βάλει λίγο. Λίγο. Κανονικό, ποιο. Το είπε. Στη Νέα Σμύρνη, ένα λεπτό πριν το πρώτο τέταρτο πήρε προβάδισμα, όταν ο Μάντολο άλλαξε με τον Πόνσε, πήρε και πάλι την μπάλα από τον Αργεντινό και την έστεια στην αιστεία του Μανοήλοβιτ για το 0-1. Διαμαρτυρίε των Γκιανέρδων, χωρί να έχουν δίκιο. Ο αρχηγό κοντρόλε με το στήθο. Φτάνει. Ακούστε, αδερφή στην ΕΡΤ. Κρατάμε ένα επίπεδο. Σεβόμαστε ότι πολύ το ψωμί σα εκεί πέρα. Είστε δημόσιο, άρα δεν μπορεί να απολυθεί κανείς. Δηλαδή δεν έχετε το άγχος το δικό μας. Ποιο άγχος εγώ, τέλος πάντων τώρα. Τέλος πάντων το ξεπέρασε αυτό το άγχος. Δεν έχετε το άγχος το δικό μας της ιδιωτικής επιχείρησης. Δηλαδή μπορεί να πει ένα πρωί το αφεντικό, κλείνει το μαγαζί. Ωραία. Που σας το κλείσανε και σας το ξανανοίξανε. Επειδή έχετε κάνει και προσλήψεις με γνώμονα το IQ. Δηλαδή έχετε αρκετά στελέχη που το IQ τους είναι κάτω του 3. Ας το παραδεχτούμε. Δημόσιο είναι. Θα γινόντουσαν και καμιά 1500 γκέλες. Εντάξει. Όταν βάζετε κάποιον να κάνει το σπικάζ, βάλετε κάποιον που έχει ανεβασμένο το IQ του. Πρέπει να ανεχτώ εγώ αυτόν. Τώρα, τι είπε, δεν έχουν δίκιο. Χωρίς να έχουν δίκιο. Χωρίς να έχουν δίκιο. Το είπε και με... Είναι και χαριτωμενιά. Ναι. Χωρίς να έχουν και δίκιο. Ο τυφλός συνάδελφος. Ωραία. Πρέπει να ανεχτώ τον Σαντοριναίο και τον Γάτα στην Έρα. Εντάξει. Πρέπει να ανεχτώ τον έναν. Πρέπει να ανεχτώ τον άλλον. Δεν θα ανεχτώ και για πολύ. Και πρόσκληση τι γίνεται. Υπάρχει το πρωί της Κυριακής ενημερωτική εκπομπή. Και παίζουν το ίδιο βίντεο. Επειδή έχουν καταλάβει ότι τι έχει γίνει, δηλαδή πρέπει να είσαι βλάκας για να μην έχεις καταλάβει, έχει σηκωθεί μισή Ελλάδα, γράφουν όλοι για πέναλτι. Καλό, όχι όλοι, άλλοι πέρασαν στα ψηλά, άλλο θέμα και αυτό. Για το χέρι. Ναι. Εντάξει. Πού να κάνεις άλλο βίντεο τώρα. Οπότε παίρνουν το ίδιο βίντεο, κόβουν αυτό το χωρίς να έχουν δίκιο, ακούγεται ένα κενό, τίποτα δηλαδή, και συνεχίζει πάλι ο ίδιος η φωνή του στο φανταστικό σπικάζ. Δεν είναι, παιδιά. Πλέον, δηλαδή, θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Δηλαδή, είστε τόσο ηλίθιοι. Τόσο ηλίθιοι. Μας έχει γυρίσει το μάτι. Είναι εξοργιστικό, Σταύρο, και αγάπη. Ναι, δηλαδή, φτάνει. Να διαβάζεις τη live sport που κάνει την πολιτική της, okay. Είναι ιδιώτης. Ή ο Sky παλαιότερα. Ναι. Δεν έχω κανένα θέμα απολύτως. Ναι, ξέχω. Κάνουν την πολιτική, πολιτική που κάνουν χειδά και εκτίθεται. Εκεί όμως το κάθε μέσο. Ναι, okay. Ναι. Είναι ιδιώτες, επιχειρηματίες, κάνουν την πολιτική τους. Μπράβο, αυτό. Κρίνονται. Okay. Ένα εκατομμύριο από τον ΟΠΑΠ τον χρόνο. Εντάξει, δεν έχει χέρι του Μάνταλου. Δεν βλέπουν καν ότι έχει χέρι ο Μάνταλος. Πες το καρέ από τον παραγυρισμό και μετά. Δεν δείχνουν το πριν. Ναι, εντάξει. Αλλά όχι, δεν φίλε στο δημόσιο ραδιόφωνο. Όχι. Και στη δημόσια τηλεόραση. Δεν θες να πάρεις θέση, μην πάρεις θέση. Μην λες τίποτα, όχι θα πάρεις και θέση και θα λες χωρίς να έχουν δίκιο. Κάτσε, κάτσε. Και τι να σου πω, εντάξει. Το χέρι του Χούλτ στον ημιτελικό με τον Μπάοκ. Ακούσει ο δε.
Το χέρι του Βιερίνη από Στεντόδε. Σφαγή, ναι. Ναι, το χέρι το άλλο δεν έχουν δίκιο Πανιόνι. Άντε στο διάλογο. Άντε σοβαρευτείτε επιτέλους. Γελάει ο κόσμος μαζί μας, μόνο τον κλάδο. Για κακή του τύχη, δεν φαίνεται κιόλας ξεκάθαρα. Άμα δείξει τη βάση, φαίνεται. Τους νόμους φυσικής, να ξέρει. Αγάπη δεν μπορεί να πάει μπάλα και άμα δεν βάλει χέρι. Δεν μπορεί να ξέρει τα βάρο με IQ3 τους νόμους φυσικής, δεν ξέρει τους νόμους. Δεν χρειάζεται, ρε, βλέπει, δεν στο φίδι. Δεν ξέρει ποιο είναι το χέρι. Α ξεκινήσουμε με ανατομία, λοιπόν. Αυτό είναι, είναι όπως ο Πόντιος Παοξής. Ξεκινάει από τον ώμο και κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει πέντε δάχτυλα. Αν το τεντώσει σε κάποιον και το δείξει, είναι μούτζα. Ρε, μπερδεύεται τον κόσμο. Βγήκε ο άλλος ο πιο έξυπνος Παοξής, ο Πόντιος, ναι, και λέει ποιο είναι το στέρνο. Ποιο είναι το... και μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Χωρίς να φταίει, ρε φίλε, γιατί να βλέπεις τι κάνουν. Το χέρι ο άλλος το λέει χωρίς να έχουν δίκιο. Το βρήκανε. Το χωριό σου είναι. Ε, Samsonite. Και πρόσεξε, αυτοδιαφημίζεται. Είμαι ο πιο έξυπνος, λέει Πόντιος. Εντάξει, συγχαρητήρια. Ποιο είναι το στέρνο, ποιο είναι. Πιστεύεις να το βρούμε σε κανένα ρέμα αυτό, να το ξαναπεί. Θα εκνευριστεί κάποιος πραγματικά. Έχετε τρελάνει τον Κοσμάκη. Ναι, τέλος πάντων. Σου λέω, ρε, το καρέ μόνο στο πανηγυρισμό. Το κόψαν το. Πώς έγινε η φάση. Μόνο στο πανηγυρισμό. Εύκολο. Στα κοψίματα είναι πρώτοι, εντάξει, είναι επιστήμονες. Ο Σταύρος θυμάται πολύ καλά εκείνο το πέναλτι. Είσαι αγάπη σίγουρα όχι. Του Νινιάδη με τον Μιχόπουλο στην Τούμπα. Ναι. Τον ηλεκτρισμό. Αν δεις. Ψάξει το βίντεο στο YouTube, ρε παιδί μου. Υπάρχει τα στιγμιότυπα και είναι αυτό κομμένο. Δηλαδή φεύγει ο Νινιάδης στην αντεπίδεση, κόβεται η εικόνα και μετά είναι που εκτελεί το πέναλτι. Ούτε ντροπή, τίποτα. Δεν, το κόβουμε. Ναι. Εδώ κόβανε από μάτια τη K17 και τη K20. Ναι. Στέλνανε στον ΠΑΟΚ, στέλνανε κομμένα στιγμιότυπα. Τέλος πάντων, φτάσαμε στην ώρα που θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Θα ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ μπάσκετ, την υπερομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Πες κι άλλα. Το NBA, δηλαδή χτυπάει την πόρτα του NBA πλέον, ξεκάθαρα. Ο Κάρι έχει μπει μέσα στο Χάτσερ, ξεκάθαρα. Ναι. Αυτή η ομάδα, για να μην λέμε μεγάλα λόγια, που δεν λέμε ποτέ, αλλά θεωρώ ότι play-off στο NBA χτυπούσε. Έμπαινε. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά θα πάει τελικό 8... ανατολικής περιφέρειας. Ανατολική θα είμαστε, ανατολική. Δύση έχει πιο καλές ομάδες, άστο. Είναι βρώμα, είμαστε. Ανατολή, ξεπεσμένοι όλοι. Ναι. Αλλά στην Ανατολή θεωρώ ότι... Ξεχώριζε. Εντάξει, θα ήταν η Μιλγόκη νούμερο 1. Ο ΠΑΟΚ θα ήταν στο 4-5. 6. Και επειδή αν έχετε μπέσα, φίλοι του ΠΑΟΚ, θα την κρατήσετε μόνοι σας την ομάδα αυτή. Δεν μπόρεσε η διοίκηση, έφαγε κάτι πιστολιές από εταιρείες που βοηθάνε εφημερίδες να κάνουν τη νύχτα μέρα. Ωραία. Υπάρχει το keepaokalive.gr, μπαίνεις μέσα, παίρνεις ένα κουπόνι και όποτε πας στην μπουτίκ, παίρνεις προϊόντα ή εισιτήρια ή οτιδήποτε. Ξεκίνησε από το Σάββατο, είναι στον αέρα, οπότε μπαίνετε. Ναι, keep στον power αέρα, όχι ότι... Στον αέρα του διαδικτύου. Στον αέρα είναι η ομάδα. Στον αέρα είναι η ομάδα. Μας έφυγε κανένα φράγκο. Ναι. Εντάξει, ξυλωθείτε, πήγαμε εκεί, δώσαμε. Κάθε φορά δίνουμε. Δεν φτάνει, δεν έχουμε άλλα. Μας τελειώσανε. Κόψαμε το αλκοόλ και τα δίνουμε στο μπάσκετ. Αυτό που το πάει. Το μπάσκετ σώζει ζωές. Εντάξει. Πάτε στο παλατάκι να σωθείτε. Ναι. Ναι, εγώ αγχώθηκα με το Χάτσερ τώρα και πήγα τα κούμπησα. Είναι για το Χάτσερ. Για το Χάτσερ. Θα μπορεί να γίνει και επιμέρους, δηλαδή. Keep Χάτσερ alive. Πες εσύ Χάτσερ, παιδί μου, θέλεις. Εγώ ήθελα Χάτσερ. Δεν θες να πάνε τα χρήματα στον κόσ. Εγώ θα λοιπόν για εκεί. Βάλτε εκεί. Μόνο Χάτσερ. Αυτό το πρόβλημα έχω αυτή τη εβδομάδα. Το οποίο θα πούμε βέβαια τι συμβαίνει. Θα βγάλουμε τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Χορηγούς. Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Και όχι μόνο, γιατί στα Alter Ego βρίσκεται κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλο Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της ζώνης πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την ανδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα. Υπάρχει κατάστημα στην πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν. Υπάρχουν και πολλά στόκ στην πόλη με φοβερέ εκτόσει που φτάνουν και το 70%. Οπότε είναι ευκαιρία να πάτε αυτέ τι μέρε και να πάρετε καινούργια παπούτσια. Όσοι θέλετε να γίνετε μπαρίστα ή bartender ή να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική, η επιλογή είναι μία. Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθηση. Για όσου θέλουν να γίνουν experts στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασία, παρακολουθούν σεμινάρια προγραμματισμού στο Κέντρο Διαβίου Μάθηση Data Labs.
σεμινάρια ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτήστε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού, πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και στην ιστοσελίδα datalabs.edu.gr. Επειδή πλησιάζει η ώρα που λίγο ή πολύ όλοι πεινάμε, η καλύτερη επιλογή νομίζω στο κέντρο είναι το Θεϊκό Πιστοπολείο, Αγγελάκη 10, πιο κέντρο δεν γίνεται και καλύπτει ανατολικά για delivery έως την Τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων, πιάνει δηλαδή ένα τεράστιο κομμάτι της πόλης μας. Το νούμερο για delivery είναι πολύ εύκολο, 2310-221-321. Πάρα πολλές επιλογές σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Για παράδειγμα, διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Είναι δωρεάν όλες οι αληφές των θεϊκών πιστοπολίων και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Αγγελάκη 10. Τηλέφωνο για delivery 2310-221-321. Μαζί μας παραμένει η stoiximan.gr. Εκατοντάδες επιλογές σε όλα τα αθλήματα. Live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και φυσικά το online καζίνο της Stoiximan. Ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Μεγάλες συγκινήσεις, είτε είστε μόνος, είτε με παρέα, είτε στο σπίτι, οπουδήποτε αλλού, ίντερνετ να υπάρχει. Πολύ εύκολη εφαρμογή, μεγάλα jackpot, δυνατές συγκινήσεις από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, οι δύο επόμενες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Θα είναι και αυτές sold out όπως και όλες οι προηγούμενες. Κλείστε καιρό στη θέση σας από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλέφωνο. Για τηλεφωνικές κρατήσεις 2-17-2-3-4-5-6-7, πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2-3-10-4-91-2-91. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, θα πάμε και στο μπάσκετ, στο φινάλε. Αφού λίγο σας πω ότι όσοι παιδιά έχετε κερδίσει εισιτήρια πριν από κανένα μήνα περίπου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Μπας Γιάννηνα από το Λίμπερο και από το ΠΑΟΚ 24, ισχύουν κανονικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Γι' αυτό και δεν δώσαμε εισιτήρια εδώ και καιρό. Πολλοί από εσάς έχουν πάρει ήδη τηλέφωνο και σας έχει ενημερώσει η Μαριλίζ ότι ισχύουν κανονικά. Όσοι δεν γνωρίζετε και έχετε την απορία, ισχύουν κανονικά αυτοί που έχουν κερδίσει. Οπότε ξέρετε τον τρόπο ή πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310-287-38 για να ενημερωθείτε πώς θα πάρετε τα εισιτήριά σας και θα είστε την Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας με τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ 24 και του Λίμπερο. Λοιπόν, πάμε και στον αγώνα της ομάδας μπάσκετ. Η έκτη νίκη σε 7 παιχνίδια τον Ιανουάριο, σε σύνολο 8, ένα μάτς έμεινε. Όντως αγώνα ανά 3-4 μέρες. Ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την Αντέρ στη Γαλλία, τα έχει πάει περίφημα σε όλα τα υπόλοιπα, μόνο και νίκες. Εκεί είχε ένα κενό διάστημα, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι αν είχε και τον Τζέφερσον τότε να κάνει ένα καλό rotation στους ψηλούς, αν θυμάμαι καλά, πήρε 19 επιθετικά rebound η Αντέρ, αν δεν κάνω λάθος, θα το έπαιρνε και αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νίκος είναι μαζί μας. Επειδή ήσουν το Σάββατο. Από... Είναι μαζί μας. Όχι, σε ένα λεπτό. Δώσε λίγο εικόνα από γήπεδο, πώς ήτανε. Γιατί τώρα εμείς από τηλεόραση είχαμε. Είχε παλμό η ομάδα. Το γήπεδο γενικά. Πώς το. Πώς μια χαρά είναι το γήπεδο, πάνω από 3.500 κόσμο. Ωραία εικόνα. Ναι. Γιατί εντάξει, αλλιώσαμε τηλεόραση. Εντάξει, έχουμε τον Νίκο. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Τι χαίρετε. Γίνεται, ρε φίλε. Καλά. Και πάω καλά. Σωστός, έτσι πρέπει. Αυτό είναι το πνεύμα. Και πάω καλά, εκτός αν δεν μπορείτε εσείς στον ΠΑΟΚ, οι πανηγυρτζίδες, δεν απευθύνομαι σε εσένα Νίκο μου, να κρατήσετε ένα τμήμα. Κοίταξε, μια κινητικότητα υπάρχει, είναι η αλήθεια, με αφορμή αυτό το Keep Out Alive, αυτή την καμπάνια, παύλα, καινούργια πλατφόρμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα έχει ένα αντίκτυπο, απλά δεν ξέρω κατά παρτίδα, πόσο... Δεν σώζεται παρτίδα, μπορεί να μας κρατήσει όχι, και ένα δίμηνο. Ναι. Προφανώς και δεν σώζεται. Προφανώς και δεν σώζεται. Ρευστότητα ουσιαστικά δεν προσφέρει αυτό περισσότερο. Ναι, και νομίζω ότι σιγά σιγά είναι αρκετός ο που έχει καταλάβει την κατάσταση. Χρειάζεται να καταλάβει αρκετός περισσότερος, λέω εγώ. Αλλά σε σχέση με το πώς ήταν πριν ένα μήνα, ας πούμε, η κατάσταση 2, πλέον αρκετοί έχουν καταλάβει ότι χρειάζεται να βάλουν πλάτη και οι ίδιοι. Και όταν λέω οι ίδιοι, ο καθένας όπως μπορεί. Έτσι. Δεν μπορείς κανένα να τον υποχρεώσεις, άμα δεν θέλει, άμα δεν του αρέσει, ή άμα τέλος πάντων δεν μπορεί. Έτσι. Απλά το λέμε για αυτούς οι οποίοι καταλαβαίνουν το που βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ αυτή τη στιγμή και το λόγο για τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα και αυτή την καμπάνια τέλος πάντων για να τη βοηθήσουν. Πάμε στο μπασκετικό κομμάτι βασικά.
Είδαμε έναν ΠΑΟΚ να στοχεύει κάτω από καλάθι στην αρχή. Άνοιξε την άμυνα της ΑΕΚ. Βρήκε ελεύθερα σουτ. Είχε έναν Χάτσελ που είναι σεληνιασμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι σε κανένα σημείο του αγώνα δεν κινδύνευσε από αυτήν την ΑΕΚ που είναι και σε καλό momentum. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και μιλάμε για, για ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γκος είχε δύο πόντους. Δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να πάλι προσπάθειες πολλές. Ναι, θέλω να σου πω ότι σε ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι τριπλάσιο budget, μπορεί και παραπάνω. Παραπάνω. Με παίχτες με τρομερή ποιότητα, έτσι. Δηλαδή ο Θείοντορ, ο Σανδρός. Ο Θείοντορ σαν να μην έπαιξε. Αυτό ο Σανδρός φίλε αμυντικά μόνο μου άρεσε. Επιθετικά δεν είδα κάτι. Εντάξει, είναι πολύ καλό εργαλείο. Είναι πολύ καλό εργαλείο ο συγκεκριμένος. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Γκος έμεινε στους δύο πόντους, έτσι. Αλλά θέλω λίγο να πω ότι αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη ποιότητα από σένα, την πετυχαίνει σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι η Χιλιά έκανε κακό σερί, ήταν σε κακή κατάσταση αγωνιστική. Αυτό και ότι ήταν κουρασμένη πότε, Τετάρτη δεν έπαιξε. Κοίταξε. Η ΑΕΚ κάθε φορά όταν είναι να έρθει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δημιουργεί ένα κλίμα. Ναι. Έτσι. Όταν τελειώνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν έγινε τίποτα. Ναι. Δεν έγινε τίποτα. Το Champions League μας ενδιαφέρει. Ήμασταν κουρασμένοι και κοιτάμε το επόμενο μάτι στο Champions League. Εμείς ήμασταν ξεκούραστοι δηλαδή. Εντάξει, είχαμε πιο εύκολο παιχνίδι. Ναι, βέβαια, ήμασταν ξεκούραστοι. Ήταν ξεκούραστος ο ΠΑΟΚ γιατί είχε έχει πολύ περισσότερες επιλογές από την ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάζει τον Θείοντορ και να βάζει τον Γκρίφιν μέσα, όπως βάζει η ΑΕΚ. Ή μπορεί να έχει τον, στην περιφερειά του τον Λαρετζάκη. Ναι. Ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τον, τον Σανδρός. Τώρα, μην το συγκρίνουμε. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Εγώ ξέρω, Νίκο. Ότι την τελευταία διετία η ΑΕΚ έχει μονίμως 3-4 φορές το μπάτζετ του ΠΑΟΚ πάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Και τη βλέπουμε το ίδιο μπάσκετ από την ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή ένα μπάσκετ ατομικό. Και ο ΠΑΟΚ μέσα από την ομαδικότητά του τις έχει κάνει πόσες κηδείες. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Στο τελευταίο, το πιο πρόσφατο το παιχνίδι, το προχθεσινό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε διαβάσει εξαιρετικά όλες τις αδυναμίες της ΑΕΚ στην άμυνα. Δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο. Ο Χάντερ, ας πούμε, που κάνει μια πολύ καλή σεζόν φέτος. Ο Αμερικανός έχει βγει νομίζω 3-4 φορές MVP της αγωνιστικής στο Champions League. Έτσι. Έχει παιχνίδι που έχει βάλει 25 και 30 πόντους και όλα αυτά. Ωραία. Δείτε στο παιχνίδι, αν δούμε το παιχνίδι του Σαββάτου, ας δούμε πόσες φορές τροφοδοτήθηκε όπως τροφοδοτήθηκε τα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πήρε ποτέ την μπάλα μετά από pick and roll πάνω από τη Στεφάνη για να την καρφώσει. Την έπαιρνε πάντα στο πλάγιο πώς το οποίο δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έτσι. Και επίσης ο ΠΑΟΚ τον πίεσε πάρα πολύ στην άμυνα. Γιατί είναι κακός αμυντικός. Ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο υψηλού επίπεδο αμυντικός. Δηλαδή, άμα δεις τους 27 πόντους του Χάτσερ, η μισή και παραπάνω πρέπει να είναι από κατάσταση pick and roll που έμεινε με τον Χάντερ και η οδηγία είναι ότι επειδή μένεις με τον Χάντερ, βαράς διαρκώς. Πηγαίνει στο καλάθι, σουτάρεις και όλα αυτά. Και επειδή ήταν και σε πολύ καλή μέρα ο Χάτσερ, του βγήκε και πάρα πολύ. Γενικά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πολύ διαβασμένος πάλι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει την τρομερή ποιότητα για να ματσάρει τις ποιότητες τέτοιων ομάδων, οπότε πρέπει να είναι πολύ καλά διαβασμένος, πολύ καλά συγκεντρωμένος και ο καθένας αυτά που μπορεί να κάνει, να τα κάνει. Ας πούμε, ο Γκάρετ έχει κάνει τρομερή εμφάνιση, δεν πάμε μόνο στο Χάτσερ. Ο Γκάρετ έριξε φοβερό ξύλο και στη μία και στην άλλη ρακέτα, πήρε 9 rebound, έδωσε 9 πόντους, έκανε 4 τάπες. Ο Τέπιτς συνέχισε να κάνει κάνει πολύ όριμο παιχνίδια, όπως έκανε και το δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ. Έβαλε και το τρίποντο από το κέντρο που έμεινε, αλλά γενικά το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ όριμο. Νομίζω ότι ο Σέρβος στο ρόλο του είναι εξαιρετικός. Παρότι, ξέρεις, όταν ήρθε λίγο όλοι μας, είχαμε ένα ερωτηματικό που θα βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει. Είχαμε στο μυαλό μας το Τέπιτς του 15, στην ομάδα του 15, που δεν είναι το ίδιο. Έτσι, ο Τέπιτς έκανε δύο καλές χρονιές στην Ιταλία. Ήρθε σε άλλη ομάδα φέτος και όντως έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα του και μάλιστα σε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ποιος έφυγε για να έρθει ο Τέπιτς? Ορίστε. Ποιος έφυγε για να έρθει ο Τέπιτς ή ποιος είχε χτυπήσει ο Παπαντονίου? Ο Τέπιτς είχε έρθει τότε που είχε χτυπήσει ο Τζόουνς και ήταν λίγο ερωτηματικό το πότε θα επιστρέψει, γιατί ήταν σε ένα σημείο που είχε ξαναχτυπήσει και προέκυψε ο Τέπιτς. Αλλά ο ρόλος του μέσα στην ομάδα και όλα όσα κάνει είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Καλά, είναι Σέρβος διεθνής. Συν το ότι ο Τέπιτς, παρότι Σέρβος, έχει μία άλλη λογική από τους περισσότερους Σέρβους. Ναι, δεν παίζει για την μπάρτη. Ναι. Και επίσης δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα γκρινιάξει. Η φωνή του δεν ακούγεται. Έτσι, ο Τέπιτς δεν έπαιξε στο Ρέθυμνο
λεπτό για λόγους τακτικής. Ο Τέπιτς, ο οποίος έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Σερβία στο 9, έχει πάρει Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, έτσι, πριν χρόνια, οκ. Αλλά δεν γύρισε ποτέ να πει ή να γκρινιάξει ότι, και να μουρμουρήσει ότι, εγώ δεν έπαιξα. Μπαίνει με την ΟΠΑΒΑ σε ένα παιχνίδι που ήταν 50 πόντους και κάνει εξαιρετικό μάτς. Μπαίνει με την ΑΕΚ και βοηθάει επίσης πάρα πολύ. Και ακόμα καλύτερο παράδειγμα για αυτό που λέμε για το μάτς με την ΑΕΚ ήταν η εικόνα του Σταύρου Σχίζα στο τέλος του ημιχρόνου, το θυμάσαι Σταύρο. Ο οποίος... ξύπνησε ο Μάικλ Τζόνς, ο Σκότι Πίπερ μέσα του. Μπαίνει ο Τζαμάλ Τζόνς, του φεύγει μία μπάλα, χάνει ένα αμυντικό ριμπάουντ στη βολή. Σε 10 δευτερόλεπτα φεύγει στον πάγκο. Φεύγει στον πάγκο σε 10 δευτερόλεπτα, μπαίνει ο Σχίζα και δίνει 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο. Ωραία. Και αμέσως, δηλαδή, θέλω να πω ότι για να κερδίσεις τέτοιες ομάδες θα πρέπει εσύ, όσο το δυνατόν, ό,τι χαρακτηριστικά έχεις να τα βγάλεις από τους διάφορους παίκτες. Ο Πάουκ τα περισσότερα τα έβγαλε κοντρά στην ΑΕΚ και εγώ νομίζω ότι το τελικό σκορ τον αδικεί. Το 88-79 δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Το 88-68 νομίζω θα ήταν πιο δίκαιο σκορ. Με βάση το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια, πώς πήγε, ποιος κυριαρχούσε και όλα αυτά. Δηλαδή η ΑΕΚ, το μόνο σημείο με το οποίο λίγο μπέρδεψε τον Πάουκ ήταν εκεί στα μέσα της δεύτερης περιόδου με εκείνη την πίεση σε όλο το γήπεδο και κάπου στις αρχές της τέταρτης που έβαλε κάποια τρίποντα ο Ματσιούλης και λίγο ροκάνησε τη διαφορά. Ο Ματσιούλης είναι παίχτης στην Ευρωλίγκα, έτσι. Είναι ένας παίχτης πολύ ψηλού επίπεδου. Δεν είναι παίχτης Champions League ο Ματσιούλης. Είναι παίχτης που θα μπορούσε άνετα να παίζει στον Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Ή ξέρω εγώ στην Αρμάνη. Ο Θείοντορ το ίδιο, παρότι είναι ανέτοιμος ακόμα. Okay. Ή ο Σανδρός που πέρσι πήρε το EuroCup με την Ταροσάφακα. Δηλαδή, στο μυαλό το περισσότερο μένει ότι ο Πάο κερδίζει την ΑΕΚ. Οκ, κερδίζει ο Πάο την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι normal. Και ειδικά με τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες αποδόσεις μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, σε αυτό που είπες πριν για τις νίκες από πέρσι, οι περισσότερες νίκες του Πάο είναι 21 πολύ ξεκάθαρες, πόντι, πολύ καλύτερες. Ναι, πόντι. Είναι οι εμφανίσεις του, είναι πολύ καλύτερες από την ΑΕΚ. Κοίτα, εγώ θα πω ότι στο μπάσκετ, στις μάχες μεταξύ Πάο και ΑΕΚ, το ομαδικό πνεύμα και το άθλημα νικά τον νεοπλουτισμό. Αυτό είναι το ρεζουμέ στην όλη ιστορία. Παρότι φέτος η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σοβαρό προπονητή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Συμφωνώ. Και πιστεύω ότι και σε σχέση με πέρσι παίζει και πολύ καλύτερο πολιτικό. Σωμεστό, ναι. Αλλά και πάλι δεν έχει χτίσει κορμό, δεν έχει ξεχωρίσει κάποια προσωπικότητα. Το παλεύει εκεί ο Λαριτζάκης, το παλεύει εκεί λίγο ο Σάκοτα. Δεν έχει βγει ηγέτης ξεκάθαρος σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Δεν έχει Μαργαρίτη η ΑΕΚ. Δεν έχει τον γηγενή τύπου Κόνιαρη που θα μπει και θα σκοτώσει τον Θείοντορ στο πρώτο δεκάλεπτο με την πίεσή του. Ναι. Δεν έχει, ξέρω εγώ, ρολίστες πολυτελείας, ξέρω εγώ, τύπου Γκάρετ. Τύπου... Έχει ποιότητα, ναι, αλλά όταν έχει πολλή ποιότητα και τρακέρνει μία με την άλλη, επικρατεί στο τέλος ποιος θα κάνει τα νούμερα. Ίσως αυτό πιστεύω. Και ίσως λείπει και η σύνδεση χαρακτηριστικών μου στο μπάσκετ πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμη. Σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, ο Γκάρετ, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν του δώσω την μπάλα να αποστάρει, το πιθανότερο είναι να τρακάρει πάνω στον αντίπαλο. Ναι. Έτσι. Αν όμως παίξεις με pick and roll και μπορείς να το βγάλεις, να του πετάξεις την μπάλα πάνω στο στεφάνι να την καρφώσει, τον θέλεις να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει με τη δύναμή του στις δύο ρακέτες, να παίρνει τα rebound του, επίσης ο Γκάρετ είναι πολύ καλός στα επιθετικά rebound. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι σε παιχνίδια που παίρνει χρόνο, που μένει δηλαδή στο παρκέ πάνω από 8-9 λεπτά, 10, τελειώνει το παιχνίδι με 4-5 επιθετικά rebound. Είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, όπως το μάθαμε με την ΑΕΚ, ας πούμε, προχθές, επειδή ο Χάντερ όντως είναι σημαντικό στο παιχνίδι της ΑΕΚ, έκανε πολύ καλή δουλειά και ο Γκάρετ. Βέβαια. Νίκο, σμπλόχνουμε εκεί, πάω καλά όσο μπορούμε. Ναι, εννοείται αυτό. Θα μπουν και τα μπάνερ που μας στείλανε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καλή κινητικότητα από την ημέρα που ξεκίνησε, ναι. Ειδικά έτσι την ημέρα του αγώνα. Εγωιστικά οπαδικά, χωρίς να μιλάω σαν δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή, εγωιστικά οπαδικά, από την εμπειρία μου στα 43 μου χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, είναι ντροπή μας να μην μπορούμε να κρατήσουμε ένα τμήμα. Ναι. Και όσοι λένε ότι θα έπρεπε να κάνει φθηνότερο budget για να μην μπει μέσα, πραγματικά είναι μια μίζα προσέγγιση. Όχι, θα το κάνει το χρόνο και θα το κάνει και με άλλη διοίκηση, κανένα πρόβλημα. Αλλά... Ναι, και τώρα θα στηρίξουμε, πάω, θα είμαστε. Απλά ναι. Αν ακούσουμε κανένα σύνθημα εκεί στην Α2, ξέρω εγώ πώς είναι στο μπάσκετ το αντίστοιχο,
Αντίο, αντίο και στην Αλφαδίο, ναι, το, γιατί το ξέχασα. Μην αρχίσει να μουρμουρίζει κανείς. Εντάξει. Ας μάθουμε να κρατάμε ένα τμήμα τουλάχιστον. Ένα. Και το πιο, αυτό που μας κράτησε σε όλα τα επίπεδα για μια δεκαετία. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Να προσθέσω σε αυτό και μια ομάδα φέτος η οποία πραγματικά σου δίνει να καταλάβεις ότι μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει. Σου δίνει όμως, παίζει καλό μπάσκετ και όντως έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι μέσα σε όλα, να πετύχει κάποια πράγματα. Είναι η πρώτη ομάδα μετά το, τις μεγάλες ομάδες που όταν ελέγχει ένα παιχνίδι δεν σου δίνει την αίσθηση ότι το χάσεις. Ναι. Ναι. Ωραία. Αυτά. Νίκο, ευχαριστούμε. Ωραία. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, στα γρήγορα, μπείτε σε ΠΑΟ 24, διαβάστε ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Μάριο Μπράγκο και έχουμε διαιτητές αγωνιστικής. Στην Τούμπα θα βρεθεί ο Φώτης Φωτιάδης, άπειρος διαιτητής, έχει σφυρίξει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα στο περσινό κύπελλο το 2-1, στη ρεβάνς του 1-5. Σταύρο και Αγάπη, στο παιχνίδι Ολυμπιακός Λάρισα θα το σφυρίξει ο Γιώργος Κομίνης, ναι, ως επιβράβευση που τα έκανε μπάχαλο στη Λαμία. Ο Περέλα τελειώνει το συμβόλαιό του. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι αηδία, φίλε. Στην okay. ευχή μη πω πιανού, γιατί δεν θα πω τις Παναγίες να πάει. Ωραία, δεν πρόκειται να συνεχίσει αυτό το τερατούργημα που μας έστειλε η FIFA εδώ. Αυτό που γίνεται ειδικά με τον Κομίνη, όχι τη μόνο το μοναδικό. Αστέρας Τρίπο, Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης με Ιντάνας, γενικότερα άπειροι διαιτητές. Ο Κοτσάνης θα είναι στο ΑΕΚ Λεβαδιακός, είπαμε στο ΠΑΟΚ Πας Γιάννηνα, ο Φωτιάδης. Φτάσαμε στο τέλος, ξαναλέω τα εισιτήρια για το Πας Γιάννηνα που έχετε κερδίσει από το Λίμπερο, ισχύουν κανονικά, πάρτε ένα τηλέφωνο για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα ΝΑΚ Σου, στα κορυφαία που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Μπαίνετε στο NAC.gr, βρίσκετε όλη την ενδρική συλλογή και επιλέγετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη. Και στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Μαζί μας είναι και τα Alter Eco. Ιδανικά ειδήματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Eco βρίσκεται και κοστούμια, τσακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Πάπου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να επιλέξετε. Μαζί μας ήταν και η Στίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και χορηγός του ΠΑΟΚ 24. Εκατοντάδες επιλογές σε όλα τα αθλήματα, εκατοντάδες ειδικές επιλογές ανά αγώνα και το online καζίνο της Στίχημαν. Εύκολη πρόσβαση, με ασφάλεια και με την εγγύηση που σας δίνει η Στίχημαν από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα ήταν και ο Αβράμογλου και οι επιτροφές Αβράμογλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνη στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα προϊόντα για υγιεινό αδυνάτισμα, πάρα πολλά βότανα και όλες οι υπερτροφές για να λειτουργεί ο οργανισμός. Ρολόι. Για παράδειγμα, απευθύνεται στον Αμαζόνιο Νόνι, ο βασιλιάς των αντιοξειδωτικών, Ροντιόλα Ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες, ζεόλιθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Ο Αβράμογλου συνεργάζεται με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγειονολόγο για να μην έχετε το παραμικρό πρόβλημα. Και φυσικά το ραντεβού μας με τον Τάκη Ζαχαράτο και το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο οι επόμενες δύο παραστάσεις, ήδη τα εισιτήρια είναι περιορισμένα και για αυτές τις παραστάσεις και για τις τέσσερις επόμενες μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου. Κλείστε γκέρος θέσεις, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-23456 και 7, καταστήματα public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Τελειώσαμε. Καλό μεσημέρι από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στο ανάλυση από τον Bayer Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνη Τσακαλέας και όλο το team που έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλό μεσημέρι.